Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Κουβέντα δεν λέει. Περιμένει. Περιμένει. Άντε να δούμε τι θα περιμένει. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Το σκουπίδι είναι πίσω. Ποιο θα είναι. Ο συνεργός στο έγκλημα του Σαλγκάδο. Κομμένα το κοντός, κομμένα τα ραγκάτσις, τα γαγκάτσι Σαλγκάδο. Πήρε λέει λεφτά ο Σαλγκάδο και δεν πήρα εγώ από το ποδόσφαιρο. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτό το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει. Η Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο εξωγήινος και ο γήινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με τα δικά σας μηνύματα στο 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Είναι η εποχή που το ίντερνετ στο σπίτι γίνεται πιο γρήγορο από ποτέ, με ταχύτητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ, χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Cosmote Home Speed Booster. Τώρα μπορείτε να απογειώσετε το ίντερνετ σπιτιού σας με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα, με ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Μην χάσετε την Κυριακή που μας έρχεται, 5 Ιουνίου, την πλούσια έκδοση εφημερίδας Metrosport, μαζί με την εφημερίδα, συλλεκτικό περιοδικό για το Euro 2016. Ένα περιοδικό που θα βοηθήσει να παρακολουθείς όλη τη διοργάνωση από την αρχή μέχρι το τέλος, με παρουσίαση ομάδων, συνεντεύξεις, quiz, γραφήματα, στατιστικά και όλο το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Και έξτρα μπόνους για κάθε μικρό και μεγάλο παιδί, το best seller όλων των παραμυθιών όλων των εποχών, ο μικρός πρίγκιπας του Αντουάν ντε Σεντ Εξυπερί. Σε πολυτελή έκδοση με σκληρό εξώφυλλο, ηλουστρασιών, χαρτί και υπέροχη χρονοδιάφηση. Λοιπόν, εικονογράφηση. Τι γελάς? Όχι, καλά είμαι, τι. Αναζητήστε το στα περίπτερα την Κυριακή. 5 Ιουνίου με κόστος 2,5 ευρώ το καλύτερο περιοδικό με διαφορά σε όλους και σε όλες. Με φυσικά αφιερώματα, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, διαλέξτε ανάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις Vitex για να δημιουργήσετε το χώρο το οποίο ονειρεύεσαι. Η Vitex από το 1960 βάφει την Ελλάδα με τα ομορφότερα χρώματα με δύο βασικά προϊόντα της Vitex που απαντούν στις δύο βασικές ανάγκες για χρώμα. Το Vitex Classic για βαφές εσωτερικών και το Acrylian για βαφές εξωτερικών χώρων. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάουγλου, Φιλίπ 74, Καραμαλή 126 και Εθνική Αντίστοιχο 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. 8.30 παίζει ο ΠΑΟΚ. Τι ώρα παίζει? 8, λέω 8.30. Μην κόκκινε, πρώτο Σαρδάμ, πρώτο λάθος. Από το πρώτο λεπτό να πούμε. Θα το αλλάξουμε. Τι να κάνω στο τέλος στο Σαρδάμ? Όχι. Τι να κάνω? Να σε βάλω να λες ό,τι πρέπει να πούμε στην εισαγωγή. Ναι. Και εγώ να κάνω πλάκα από εδώ. Εντάξει, κάνε πλάκα εσύ. Θέλεις? Τι 8 η ώρα παίζω από αυτό, τι? Θέλεις? Θέλω, ρε κόκκινε. Θέλεις? Πόσο Σαρδάμ θα κάνεις? 100 Σαρδάμ. Όταν λοιπόν τα κάνω, θα με κορυδεύει. 8.30 ώρα. Γιατί πρέπει να. 8.30 ώρα. Ορίστε. 8.30 ώρα παίζει. 8 η ώρα. 8 η ώρα. Mm. Θα πας? Όχι, δεν θα πάω. Θα το δεις? Φυσικά και θα το δω. Δεν θα πας στα 90 χρόνια του Απόλλωνα? Να πάω στα 90 χρόνια του Απόλλωνα. Mm. Να κάνω τι? Η γιορτή είναι σήμερα. Σε κάλεσαν, κόκκινο? Δεν μας κάλεσαν. Γιατί να μας καλέσουν? Γιατί να μας καλέσουν? Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ανοιχτά μυαλά, ρε. Όχι, δεν είναι καθόλου ανοιχτά μυαλά, μια χαρά είναι τα μυαλά του. Γιατί να καλέσουν σε ένα ρεγουρούνι όταν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς δεν τον έχει αναφέρει ποτέ? Για ποιο λόγο από να σε καλέσουν? Περισσότερο. Ναι, γιατί να σε καλέσουν? Από σένα περισσότερο. Με συγχωρείς, γιατί να σε καλέσουν? Που εγώ αν ήμουν φίλαθρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς και σε φωνάζανε εκεί, θα σε πέταγα πατσαβούρες. Όπα ρε. Όπα ρε. Τι μάγκες είσαι.
αν ήμουν, λέω, οπαδός του Απόλλωνα Καλαμαριάς και σε καλούσαν εσένα. Το Ραπτόπουλο θα τον έκανε. Τι το Ραπτόπουλο? Άμα τον καλούσαν να ήσουν οπαδός του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τι θα τον έκανε. Πατσαβούρες και στο Ραπτόπουλο. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί αφιερώνει χρόνο για τον Απόλλωνα όπως αφιερώνει στους άλλους. Και τι σημαίνει αυτό? Αφιέρωσε στη Γάμα Εθνική χρόνο στον Απόλλωνα όσο στον Άρη. Αφιέρωσε όσο στον Ηρακλή. Είπε, ξέρει την 11η του Απόλλωνα. Οπότε. Έχει πάει σε μάτς. Οπότε πατσαβούρα. Τι θες να σε καλέσει? Καταρχήν με τον Απόλλωνα συμβαίνει κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ. Έχει κόκκινα να σου πω κάτι. Όσο γερνάς, πραγματικά σου το λέω, γίνεσαι να πούμε πολύ σκατόγερος. Και θα σου πω γιατί. Παίρνει ο Ρακάτσι με τον Κουλιανό, πάνε εκεί με τη Χάινεκεν, ζηλεύεις. Πάω εγώ στους Κατάσιαν, ζηλεύεις. Σύλλεψα εγώ. Ναι, δεν σε καλούνε, δε σε καλούνε ο Απόλλων Καλαμαριάς, ζηλεύεις. Δεν με καλούνε. Ναι, και τι θες να σε κάνουν? Ποιο σε κάλεσε? Η Αλατζά σε κάλεσε που θα κάνει την εκδήλωση. Δεν σε κάλεσε ο Απόλλων? Στείλαμε βίντεο ρε για τον Απόλλων. Λοιπόν, άστα. Καλύτερα να μην πας και να σε καλέσουν, γιατί θα φας τέτοια πατσαβούρα, ναι, και εσύ και όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι, ναι, τον Απόλλων Καλαμαριάς τον έχετε πεταμένο. Λέω εγώ. Ναι. Εσύ πάνε πες ότι δεν είναι έτσι. Πατσαβούρα του θανάτου και έτσι και ένα σβέρκο. Τέσσερις πατσαβούρες στο σβέρκο σου δεν τον καλύπτουν. Αυτό καλό. Αυτό καλό. Αυτό καλό. Τι λες? Γκοτζιλομούρι. Γκοτζιλομούρι. Φταίσαι εσύ. Εσύ τι πετάγεσαι, ρε. Έτσι όπως και άλλο. Θα κουνήσεις το σεντόνι σήμερα. Και θα κουνήσεις το σεντόνι σήμερα. Έσου πιο. Έτσι γουστάρω, ρε. Πήρες άδεια για να μιλήσεις? Άντε σαν να σε φουσκώσαν με τέτοιο, με τρόμπα είσαι. Τρόμπα Μαρίνα. Τρόμπα Μαρίνα. Μπορείλα, πήγες να φας το παιδάκι, τι ώρα σε δείχνει χθες? Πήγα να φάω το παιδάκι. Στην Αμερική, για να ψάξει να δεις, πήγα να φάω ένα παιδάκι. Πήγα να φάω ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι Godzilla. Godzilla. Άκου τι βλέπει. Άκου τι βλέπει. Πάντως με κόκκινε πλάκα-πλάκα τώρα, επειδή το έχουμε ευθυμίσει, ας πούμε, και πειραζόμαστε. Ευθυμίσαμε. Ναι. Εγώ έχω μαλώσει πολλές φορές στη ζωή μου και με γυναίκες έχω μαλώσει και με άντρες κτλ. Δεν με έχει πει ποτέ γυναίκα πίθηκο. Δεν μου πει τρελέ, αν δεν άκουσα ποτέ. Στον δρόμο να. Ναι. Δεν άκουσα καμία να με πει. Πώς νιώθεις που τσακώθηκες εδώ με κάποιο στέλεχος και σε είπε? Δεν άκουσα καμία γυναίκα να μου αποκαλεί πίθηκο. Εντάξει, τελείωσε. Εμένα δεν άκουσα καμία γυναίκα να μου αποκαλεί. Εγώ πάντως πολύ γέλασα. Μια γυναίκα μπορεί να μου αποκαλέσει όπως θέλει, δικαίωμά της είναι. Άκου πίθηκο. Δεν συνηθίζω. Όχι όμως για την εμφάνισή σου. Δεν συνηθίζω. Εγώ τη ρώτησα. Δεν συνηθίζω. Για τη συμπεριφορά σου. Δεν συνηθίζω να απαντώ. Τι δεν συνηθίζεις? Να απαντώ. Ή αφού γάβγεις εχθές, δεν μάλωσες μαζί της. Δεν συνηθίζω. Σας άκουσαν τρία πατώματα. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας, αλλά πήγε. Δεν είναι της ώρας, αλλά ρουφιάνιψες τώρα, το έδωσε τον αέρα. Να ψάχνουν όλα, δηλαδή τι έγινε. Ναι, ρε παιδί μου. Ποιος μπορεί να αποκάλεσε πίθηκο του? Άκου. Πίθηκο για τη συμπεριφορά. Θέλει το καλό, αλλά ρουφιανεύει τώρα, μάλλον ο κόκκινος με ένα στέλεχος, το οποίο είναι και γυναίκα. Να το μάθει ο Λιφίλιος ότι μάλλον ο κόκκινος. Ρουφιάνει όλη του κόσμου, δώστε του το προεδρείο. Σιγάρε, το φέρνει με τη μαγιά του. Σιγάρε φέει σκορδά που θα ασχοληθεί ο Λιφίλιος με σένα επειδή μάλωσες. Για ποιο λόγο? Θες να σε καλέσω και στον Απόλλων Καλαμαριάς. Για ποιο λόγο το είπες? Βρεκοτρώνεσαι. Για ποιο λόγο το είπες? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο το ανέφερες? Για ποιο λόγο το ανέφερα? Ναι. Με πείραξε. Ποια είναι η ωφέλεια? Η ωφέλεια με ενόχλησε, ρε, να πούτε. Σε ενόχλησε τι? Συνεργάτη μου, επειδή έχει συμπεριφορά πιθήκου και εγώ, συμπεριφορά... ο αρχιπίθηκος, να μην να μου τρώσει την πρωτεία στο πιθηκιλίκι, να πούμε. Κατάλαβα. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό τι. Να πάει να κάνει παράπονα. Να μην ζηλέψω εγώ κάτι, να πούμε. Να κάνει παράπονα. Ζηλεύει τον Κουλιανό, πήγε στην Χάινεκεν. Ζηλεύει τον Ραγκάτς, γιατί δεν είπαν εμάς. Ποιο ζηλεύει? Άρχισε να λες, γιατί δεν είπαν εμάς. Γιατί έτσι γουστάρουνε, ρε. Τα μούτρα σου δεν τα γουστάρουνε. Γουστάρουν τον Κουλιανού τα μούτρα, γιατί είναι πιο γλυκά, πιο στρόγγυλα, πιο ευγενικά, να πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσει κάτι. Είναι εσωτερικά θέματα αυτά, ναι ή όχι? Τι εσωτερικά θέματα? Θα το συνεχίσει για πολύ, γιατί ξέρει ότι εγώ αν τα ανοίξω το στόμα μου. Το στόμα θα τρέχει ο κόσμο και δεν θα προλαβαίνει. Γιατί ζηλεύει? Ποιο ζήλεψε? Γιατί ζηλεύει? Εδώ. Δεν σε φώναξε στον Απόλλων Καλαμαριάς. Μα είναι δυνατόν. Δεν φωνάξα. Μα είναι δυνατόν να σε φωνάξω? Έχω και ηλεκτρονική και γραπτή πρόσκληση. Πού είναι? Ωρίς, θα τη δεις. Ποιος την έχει? Θα τη δεις. Τι σε νοιάζει? Ποιος? Άφηγε πέρα. Ψεύτη. Αν τη δεις, τι κάνεις? Α, ψεύτη. Αν τη δεις. Τίποτα δεν. Πώς ήξερα ότι πρέπει να κάνουμε βίντεο? Πρέα κάνουμε. Μας είπα, πρέπει να κάνουμε βίντεο. Πρέα μάθε κάνουμε. Να μιλάς ζώων. Πρέα αγράμματο. Πίθηκε. Λέγε. Επίθηκε. Πώς ήξερα ότι πρέπει να κάνουμε βίντεο? Ποιος είμαι? Μας φώναξαν δύο παιδιά. Ποιος μας φώναξε? Πώς το λένε το παιδί μας? Μα δεν ξέρω. Εγώ έκανα το βίντεο. Γιατί ποιο έκανε? Ποιος είπε να κάνεις το βίντεο? Τον έχω στην καρδιά μου περισσότερο. Ποιος είπε να κάνεις το βίντεο? Εσύ με είπες. Εγώ το είπα. Και πού το ήξερα? Στο εσύ είπανε. Δεν σε καλέσαν, κόκκι. Λάθος κάνεις. Σε καλέσανε. Και πρόσκληση πήρα. Πού τι? Θα τη δεις, ρε. Φέρτε να τη δούμε. Ηλεκτρονική σου είπα. Φέρτε να τη δούμε. Πώς. Πήραμε και επίσημη πρόσκληση, ναι, από τη Σοφία την Λατζά. Σοφία Λατζά παρουσιάζει την εκδήλωση. Μαζί με τον. Σε έδωσα 10 προσκλήσεις. Σε δώσα 10 προσκλήσεις. Τη δώσα 10 προσκλήσεις να τις μοιράσει σε αυτούς που θέλει. Και την έδωσε σε σένα γιατί δεν την έπαιρνε κανένας, γιατί θα δούνε πάω Παναθηναϊκός. Προσβάλλεις. Γιατί τώρα ασχολείται. Καταρχήν μια συνάδελφος κάνει μια δουλειά.
Εσύ με αυτό το πράγμα που. Κακό κάνεις, είναι που κάνει. Τι κάνει. Τι δουλειά κάνει. Την εκθέτει. Γιατί την εκθέτω. Αν σου επιτρέψουν να το πει αυτό το πράγμα, πες. Γιατί δημόσια δεν κάνει τη δουλειά. Θα παρουσιάσει την εκδήλωση των χρόνων. Οι άλλοι δεν παρουσιάσαν. Το φελέκι μου μέσα, ρε. Οι άλλοι δεν παρουσιάσαν του ΠΑΟΚ και διαλύσαν την εκδήλωση. Οι δύο. Η κοπέλα και το παλικάρι. Αυτή διαλύσαν. Ναι, όχι, εγώ τη διέλυσα. Πάμε παρακάτω. Τι να σου πω, δηλαδή, τι να με πεις, ρε. Τι να με πεις, παρακάτω, λέγε. Είναι ώρες, ώρες. Είναι μέρες. Λέγε, παρακάτω, τα θέματα. Άιτε. Τα θέματα. Μάρα. Τι θέματα έχει σήμερα, ρε. Τα θέματα. Κλαίω Μακεδονικός. Τι θες, ρε, Μακεδονική και κλαίω. Τα είπαμε. Πήρε οι Σέρες μπόνους. Για να πάρει ο Μελισανίδης με το Σαββίδι την αυτήν. Και ανεβάζανε το χωριό. Τα λοιπόν, είπε το βράδυ στην τα είπε και ο Μπούζος στην εκπομπή πολύ ωραία. Στο Sky τα είπε και ο Ανδρώνης πολύ ωραία. Περιμένανε λοιπόν τον ΠΑΟΚ να κάνει τον εξηγιαντή. Λοιπόν, τι φάγανε την παπάρα, θέλουν τον ΠΑΟΚ εξηγιαντή. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ δεν είναι εξηγιαντές, ούτε ο Ολυμπιακός είναι εξηγιαντής. Θα το πάρετε χαμπάρι. Πρέπει να αλλάξει ΕΠΟ. Τέλος. Πρέπει να αλλάξει ΕΠΟ να πάρει άλλο τα ηνία του Αρχινταβά. Αυτό που έγινε, ναι. Τι ήταν, ρε. Τι, ποιο που. Τι. Το έπιασε το. Ποιο. Το διατάφτα το έπιασε. Ποιο παιδί μου. Το διατάφτατο επίση. Πες μου να το μάθω να. Ποιο ήταν. Δεν ξέρω. Ιδέα το, θα σου το πω εκτός αέρα. Να μου το πεις εκτός αέρα. Εντάξει, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει και ένα καλό το οποίο λίγοι το πιάνουν, δεν πειράζει. Το μόνο καλό ένα είναι κόκκινο. Ένα και ένα πολύ μεγάλο. Το καλό. Ένα είναι το καλό. Έχει ζήσει. Ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Ένα. Θα μου το πεις εκτός αέρα γιατί φοβάσαι να το πεις εντός αέρα. Και θες να σου το πω εγώ το εντός αέρα. Δεν φοβάμαι. Φοβάσαι να το πεις. Γιατί αν το πω θα με πεις γλύφτη. Το ότι είσαι γλύφτη φάνηκε γιατί φώνασες για το Μακεδονικό πιο πολύ από την Ηρακλή. Και οι Ηρακλειδείς τα έχουν μαζί σου. Ποιοι Ηρακλειδείς τα έχουν μαζί σου. Ο Ολλανδός, λέει, τι είναι αυτός, λέει. Συγγνώμη, ζήτησε. Τον έχουμε, λέει. Ο Ολλανδός ζήτησε συγγνώμη. Τι ζήτησε. Για τη συμπεριφορά του ζήτησε συγγνώμη. Συμπεριφορά. Ναι. Πότε, σε σένα. Ναι. Στον αέρα. Εκτός αέρα. Α, εκτός αέρα δεν μετράει. Εκτός αέρα. Σκοπός είναι εδώ μαζί με. Πού σε είπε σένα ότι είναι θυμμένος. Έτσι, το χθες. Εγώ το προκαλώ να πάρει τηλέφωνο. Χθες, παιδί μου, βάλε το τηλέφωνο του Ολλανδού. Βρε, προκαλώ τώρα να πάρει ένα θυμμένος. Τι θυμμένος. Γιατί λέω ότι είσαι ψεύτης. Πάλι σου κατέβηκε, παίζει ο ΠΑΟ. Μπορείς να βρεις. Επειδή είσαι σκουλίκι, όπως λέει. Μισό λεπτό. Όπως λέει Χιλιουδάκη, σκουλίκι. Και τον έκλεισες κιόλας χθες. Εννοείται. Ναι. Γιατί σου είπε ρε κόκκινε, μιλάς για το Μακεδονικό με τέτοιο πάθος, ενώ για τον Ηρακλή δεν έκανες και τον έκλεισες. Εννοείται. Αυτό τον είπα και φελό. Δεν νοιάζει τι είπες εσύ. Τον είπα και φελό, σου λέω εγώ τα πάντα. Με νοιάζει τι είπε αυτός. Ρουφιανίξ, τον είπα τα πάντα. Τα πάντα τον είπα. Δεν αποδέχεσαι τους χαρακτηρισμούς του Ολλανδού. Μα δεν ισχύει αυτό που λέει. Ήμουν εδώ την πρώτη ώρα. Χτες ήμουν εδώ. Ήμουν εδώ την πρώτη ώρα χτες. Δεν είπε για την πρώτη ώρα. Ήμουν εδώ την πρώτη όχι, ώρα χτες. Ο Ολλανδός δεν είπε. Ήμουν εδώ την πρώτη όχι. Ώρα. Ωραία, πώς μπορώ να μιλήσω και πώς μπορώ. Άκουσε να... τα ντεσιμπέλ για το Μακεδονικό. Ποια ντεσιμπέλ άκουσε. Και άκουσε και τα ντεσιμπέλ. Βγήκε ο Θεός, ο Θεόφιλος και έλεγε τα δικά του. Φελός γιατί. Φελός. Επειδή σας είπε γλύφτες το αφεντικού εσένα και το ραγκάτσι, φελός. Φελός. Ξέρει αυτός γιατί. Φελός. Φελός. Λοιπόν, 8 και 4 και τα δύο μάτς. Ναι, ρε Χριστό, και τα δύο μάτς. Το κόψαμε στη μέση. Ούτε είναι κόκκινο ή 8,5. Ούτε 8, 8 και 4 και τα δύο. Ναι. Το έμαθες τελικά. Μάλιστα, εντάξει. Όχι, δεν ενημερώθηκα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Τάκης Αλίτης Παοξίου Γιάννηνα. Ήμουνα κι εγώ, λέει ο Μπέος, εκεί να ξεφορέσουν στο ποδόσφαιρο. Κάτι σαν τα μνημόνια, μου φαίνεται. Λέει ο 934, μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή θέλει να αναφερθεί, παρότι το μνημόνιο ήρθε τώρα. Δεν κολλάει σε εμάς. Λοιπόν, παίζει ο Παοξ σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν, και εσύ έχεις ένα θέμα. Σοβαρό, φοβερό και τρομερό με τον άνθρωπο ο οποίος. Ποιο? Αν δεν έπαιζε ο Κλάους. Αν δεν έπαιζε ο Κλάους. Ναι. Ναι. Θα έπρεπε να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά. Ποιος? Ποιος είναι αυτός, υπάρχει άλλος. Αν δεν έπαιζε ο Κλάους, ο Μπερμπάτοφ είναι. Υπάρχει άλλος. Αν υπάρχει άλλος. Ναι. Ναι, υπάρχει ο Πέλκας. Ας πούμε. Να παίξει κορυφή. Να παίξει κορυφή. Κατά συνθήκη ένα μάτς. Ένα μάτς στα χίλια μάτς. Ένα μάτς. Ποιον άλλο να βάζανε, λες. Ένα center back ίσως. Να βάζω ξέρω εγώ το Τζιόλι center for. Μάλιστα. Μπράβο ρε κόκκινε. Το Βίτορ. Το Βίτορ center for. Μάλιστα. Εντάξει ρε κόκκινε. Εσύ πες ότι μιλάω λάθος. Όχι, σωστά μιλάς. Δεν είπα ότι μιλάω. Άκου να δεις. Πριν από πολλά χρόνια ο Άγγελος Αναστασιάδης έκανε ένα πράγμα το οποίο προξένησε πάρα πολλές απορίες. Τι έκανε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Είχε παίξει ένα παιχνίδι η Ξάνθη με τον Ηρακλή. Ναι. Και έπαιξε με 5 τερματοφύλακες. Σας ξεφτέλησε σαν ομάδα. Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ το λόγο που το έκανε. Ποιος ήταν ο λόγος. Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ. Σας ξεφτέλησε. Κανείς δεν κατάλαβε. Στον ΠΑΟΚ δεν τολμούσε να τα κάνει αυτά. Λέω, να βάλει πέντε δευτερόλεπτα. Κανείς δεν κατάλαβε. Σας ξεφτέλησε. Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ το λόγο που το έκανε. Σας ξεφτέλησε. Ξανά στο λέω. Ξανά έλεγε. Ή ξανά τα λέω. Συγκλήφερε, φίλε. Ναι. Ποιον αναγλύψε. Γλήφερε, φίλε. Ποιον αναγλύψε. Ο Ηρακλής είναι καζάνι που βράζει και συγκλήφε το ΠΑΟΚ. Καζάνι που βράζει. Βράζει. Καζάνι που βράζει. Ναι. Να πρόσεχε να μην έβραζε. Λέω εγώ. Να πρόσεχε να μην έβραζε, λέω εγώ. Όταν παντρεύεσαι κάποιον, έτσι, τον παντρεύεσαι και μετά από 5 χρόνια
4, 7, 10. Λες πού σε βρήκα στον δρόμο μου, βρε κοπρόσκυλο, βρε αλήτη, ρε κτλ. Ναι, ας πρόσεγες. Ας πρόσεγες. Και τέλος πάντων, κάποιον οποίο τον παντρεύεσαι, μπορεί να σου βγει στην αρχή γλυκός και μετά να βγει κόπρος. Αλλά από την άλλη μεριά, έναν παράγοντα πρέπει να τον δεις. Όταν σας λέγαμε τι δουλειά κάνει ο Παπαθαρασάκης, μας κοροϊδεύατε, ό,τι γουστάρει κάνει. Και τώρα θέλετε να βγείτε στους δρόμους. Να πάτε, τι να κάνετε στους δρόμους, ρε κόκκινε. Γιατί με κουντάς. Παιδιά, είμαι από επαρχία και σήμερα θα έρθω να δω πάω. Αν πάω σε 6 για εστίρα, θα βρω ή να πάω πιο μπροστά. Στις 6. Κοίτα, θα γίνει sold out σήμερα. Όχι, θα έχει καμία 18.000 κόσμο, 20. Γιατί. Γιατί. Τι γιατί. Δεν θα πρέπει να έχει πάνω από 20. Γιατί να έχει πάνω από 20. Δηλαδή η ΑΕΚ που έχει 10, ο Παναθηναϊκός που έχει 7. Ναι, όπα, τι. Τι, πώς θα γίνει, 20 και πολύ είναι. Με αυτό που βλέπει ο κόσμος. Με πόσο το εισιτήριο, με 31 του μηνός, 20.000, μεγάλος λαός, τι θες, εσύ τρεις και ο κούκος. Εσύ ρε γλύφτη. Ναι, λέγε ρε. Λέγε. Λοιπόν, μου μιλάς για μιλούνια, τα μιλούνια. Λοιπόν, κατανοώ και την κατάσταση και τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ. Σήμερα τερματίζει δεύτερος, τελείωσε αυτό, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη του ΠΑΟΚ σήμερα. Και τι. Λοιπόν. Τι είναι. Με τα όσα ισχύουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ρε. Όχι ότι μπορούσε να χτυπήσει το ελληνικό. Ναι, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν. Το ότι βγήκε πρώτος από τους υπόλοιπους. Ναι. Και με απόδειξε ότι είναι καλύτερος από τους υπόλοιπους. Ναι, ναι. Σε αυτό το τουρνουά που έγινε τα play-off. Μάλιστα. Δεν αξίζει ένα χειροκρότημα. Φυσικά και αξίζει ένα χειροκρότημα. Από αλλά τι, από 18.000, από 15. Οι παοξίδες δεν είναι να κλειδίσουν και αριανοί να βγαίνουν στην Αλφαδική και κάνουν κουλουτούμπες. Είναι μόνιμα στην Ευρώπη. Ναι. Έχουν σαν στόχο το πρωτάθλημα που δεν μπορεί να το πάρει. Ο Ηρακλής δεν έπαιξε ποτέ αγωνιστικά στην Β' Εθνική. Δεν ξέρω τι έκανε, έπεσε. Δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Έπεσε. Δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Ναι, έκανε δωροδοκίες. Όταν έπεσε, ναι. Αν θα έπεφτε αγωνιστικά, θα έλεγε ότι έπεσε αγωνιστικά. Μάλιστα. Για κάποιον που δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά, ναι. Θα προσέχεις πώς εκφράζεις. Όπως γουστάρω. Ποτέ αγωνιστικά. Όχι, δεν σκουπίδι τον FM. Όπως γουστάρω θα εκφράζομαι. Εντάξει, και να βγάζεις το λαρίκι σου για τον Ηρακλή τώρα, γιατί μέχρι την Πέμπτη σου δίνουν 2 μέρες διορία να φωνάξεις με περισσότερα ντεσιμέλ. Ποιος δώσει 2 μέρες διορία. Ο Ολλανδός. Τι σου ζήτησε, συγγνώμη. Δεν πήρε, ξέρω εγώ άμα δεν πήρε καν τηλέφωνο. Φύγε, όταν ανοίξουμε γραμμές, να βγει και να πει ρε κόκκινε, είσαι να πούμε μακεδονικός Ηρακλής. Αυτά. Ποιο site. Λοιπόν. Ο Πέτρος ο Χαριζακλής από το site του μέτρος.gr θα μας ενημερώσει για τα εστήρα. Τι γίνεται. Α, την, Πέτρο, τι γίνεται. Ναι. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα και στον Κωστή. Στην Τούμπα, επειδή σας άκουσα και πριν από λίγο που ρώτησε ένας φίλος. Ναι. Στις 6 αν πάει θα βρει εισιτήριο, υπάρχουν εισιτήρια. Ήμουν με ένα γιατί φίλο αν πάει στις 8 δεν θα βρει δηλαδή. Να τελειώσει ο άνθρωπος. Θα βρει. Ήμουν με ένα φίλο πριν από λίγο στην Τούμπα για να του κάνω παρέα και να περιμένει στην ουρά. Δεν έχει πολύ κόσμο στην Τούμπα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη ο Γερμανός έχει πρόβλημα με το σύστημά του και δεν πουλάει εισιτήρια. Οπότε αναγκαστικά το ίντερνετ... Ποιος είναι ο Γερμανός? Ο Γερμανός το κατάστημα. Και τι σχέση έχει ο Γερμανός με τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ? Πουλάει εισιτήρια μέσω της Ticket Tower που είναι, θα δίνει η ΠΑΟΚ. Και επειδή πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να πάει από εκεί για να μην πάει κατευθείαν στο γήπεδο. Δηλαδή τώρα άμα δεν γεμίσει η Τούμπα θα πούμε ότι φταίει ο Γερμανός. Πήρα να σας ενημερώσω ότι δεν, για να μην πηγαίνει ο κόσμος Γερμανός, έχει πρόβλημα το σύστημά τους, έχω ενημερωθεί και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το πρωί. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα και στο site του ΠΑΟΚ. Κολλάει, λένε όλοι σέρνεται και απλά υπάρχουν ουρές. Θα βρει εισιτήρια ο κόσμος αν θέλει να πάει στο γήπεδο. Ωραία, απλά όποιος το αφήσει τελευταία στιγμή θα έχει πολύ περισσότερες ουρές. Τώρα έχει γύρω στα 100 με 150 άτομα στην Τούμπα πριν από 10 λεπτά. Ομαλά απλά δεν δίνουν πάρα από ένα εισιτήριο. Φταίει το διαδίκτυο, κατανοητό. Φταίει το διαδίκτυο. Okay, και ένα άτομο για κάθε εισιτήριο. Δεν δίνουν δεύτερο εισιτήριο. Γραπτό που λέει, δεν γεμίζει η Τούμπα γιατί φταίει το διαδίκτυο, όλα τα υπόλοιπα που είδε είναι μπουρδε. Λοιπόν. Σκάσε ρε βλάκα. Πάλι δεν κάνω. Αν κλειστήκατε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, με το immobilizer, γενικότερα με ό,τι αφορά κλειδαριές, το δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με το 85 27 27. Ο Στέριος ο Πετκανίτσας είναι εκεί για να δώσει λύση στο δικό σου πρόβλημα άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54 340. Πες στον κόσμο τι πίνεις, παρακαλώ. Πίνω καλό Evital κάθε μέρα, κάθε πρωί.
Λοιπόν, αύριο δεν θα έρθω στη δουλειά ούτε μεθαύριο. Πέμπτη είχε πει δεύτερο. Δεν θα έρθω αύριο. Θες να έρχομαι εδώ και να πηγαίνω στην τουαλέτα κάθε 10 λεπτά. Όχι, δεν θες να πλημμυρίσει, να πούμε βόθρο. Καλά κάνεις και δεν έρθεις. Ναι, εντάξει. Κάνω ένα check-up και δεν θα. Καλά κάνεις και δεν έρθεις. Ναι, ναι. Θα αναλάβεις μόνο σου την εξουσία εδώ πέρα. Ποια εξουσία, ναι. Τώρα, η εξουσία θα λες εδώ 8 και 4 το Μάτσο, 8,5 9 παρά θα, ναι, ναι. Θα πηγαίνουν 50 άτομα να λένε ποιο είναι το σωστό να μου κτλ. Βγάζει το Χουάν Φραν Τόπερ. Θα μαλώνεις εδώ απάνω, θα φωνάζεις, θα βρίζεις, θα δέρνεις. Ρουφιάν, θα παλεύεις. Έχεις το προεδρείο, το πήρες. Είμαι ρε πρόεδρος. Πρόεδρος του Ρουφιάν. Θα κάνεις το μακεδονικό τεμενάδες, θα κλαις μπροστά στον Μανδρώνη γιατί ο μακεδονικός δεν ανέβηκε. Τι έκανα. Θα κλαις που δεν ανέβηκε ο μακεδονικός. Έκλαψες. Σε είδα να κλαις. Τέλος πάντων, θα είσαι μόνος εδώ πέρα. Εγώ θα στο 23-12, 200-500 θα πω να πάρουν το καλό οι Βιτάλη φίλοι μας. Λύκει βρωμερό και το εσάφιλο, είπε η Χιλουδάκη. 23-12-200-500. Δεν το ξέρω, είπε ο Κόκκι. 23-12-200-500. Πες ό,τι θες κόκκινε. Πες ό,τι θες κόκκινε. Ακούγεσαι. 200-500, 23-12. Πάρε καλό Εβιτάλ να σωθείς κόκκινε. Να πάρει μπροστά το μυαλό σου. Ταχύτατος θα είσαι. Πήρα. Τουαλέτα θέλεις. Πήρες. Πήρα και εδώ το μετανιώνω. Μπράβο. Με τι το πίνεις εσύ? Εγώ το πίνω σκέτο. Μια κουταλιά της σούπας, την πίνω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κριτικά προϊόντα πολλά κτλ. Φίλε, το συζητάμε. Λοιπόν, λέγε. Λοιπόν, έμαθα κάτι και το οποίο δεν ισχύει. Που δεν ισχύει. Και, ναι, μας είπαν κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ότι ο Χατζησαΐας λέει έχει γκόμενα την Ναταλία Γερμανού. Όταν το έμαθα αυτό το πράγμα, έπεσα από τα σύννεφα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Γιατί, ρε φίλε. Δεν ισχύει. Τελικά δεν ισχύει. Ωραία. Και το κακό είναι ότι αυτό βγαίνει από κάποιους μέσα από την ομάδα. Τώρα γιατί βγαίνει δεν ξέρω. Σταματάω εδώ. Θα επανέλθω αργότερα. Κοίταξε. Αυτό σε ενόχλησε και σωστά. Ναι, όχι, αυτό με ενόχλησε γιατί το ότι βγήκε δεν βγήκε ας πούμε να το βγάλει Σκορδά επάνω και ο Λιάγκας. Το έβγαλαν κάποιοι εδώ μέσα στον ΠΑΟΚ. Τώρα γιατί με, το σκοπό με σκοπό να πλήξουν και τα λοιπά. Γιατί δηλαδή η γυναίκα κάποιο θα αναδείξει το αν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα άμα είσαι 24 χρονών και βγαίνεις με μία 50. Λέω εγώ τώρα. Γριά χοντρή με κάτι μάγουλα τέτοια, ξέρω εγώ, και είσαι 24 χρονών, σε πλήττει βέβαια. Τέλος πάντων, το κλείνω το θέμα. Τα γούστα του καθένα. Βρε, άκου εδώ τα γούστα. Ας κάνω ό,τι θέλει ο καθένας. Αν αυτός δεν είναι αλήθεια όμως. Ρε φίλε. Δεν είναι αλήθεια. Εντάξει. Και βγήκε. Ένας από τους κορυφαίους. Βγήκε, ρε, σταμάτα, ρε, θα μου το πεις μετά. Βγήκε μέσα από τον ΠΑΟ. Και αυτό δεν το γουστάρω εγώ. Πες παρακάτω, λέγε. Ναι. Εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, ναι, είναι ο αείμνηστος Γιόχαν Κρόιφ. Ο Γιόχαν Κρόιφ. Κάπνιζε σαν τον. Αράβη. Ωραία. Ναι. Και όταν έπαιζε. Βεβαίως. Λοιπόν. Εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλου του κόσμου, ναι, ήταν ο Μπέστ. Ναι. Έπινε. Ναι. Τα ντερά του. Τα ντερά του. Ωραία. Λοιπόν. Έπινε όμως, ήταν αλήθεια. Να τελειώσω. Να τελειώσει, ναι. Ο Ντοστογεύσκη. Ποιος είναι αυτός? Μπάλα δεν έπαιζε πάντα. Α, δεν ήταν. Ψάξε βρέστη έκανε. Τι έκανε. Έπαιξε τη γυναίκα του στα χαρτιά. Τη γυναίκα του στα χαρτιά. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν. Γενικά. Την έχασε ή την κέρδισε? Την έχασε. Την έχασε. Την έχασε. Λοιπόν, με τζόγορε να παίγει να ασχολείται και να μην χάσει, γίνεται. Μάλιστα. Έξερε κανένα έγινε πλούσιο από το ζώο. Εκεί θες να μου πεις τώρα. Λοιπόν, που κολλά Χατζησαΐα με τον Ντοστογεύσκη, ναι. Μπορεί ο χιποδοσφαιριστές να ήθελε να πηγαίνει, ναι, με πολύ, όχι με μία 45, ναι, όπως είναι η Ναταλία. Πώς είναι η Ναταλία? 45 χρόνια, 46. 50 χρονών είμαι. Όχι. Το ξέρω σου, λέω άστο. Σαν και εμάς. Μαριά βαριά. Εμείς πόσο είμαστε, εγώ είμαι. 47. Μάλιστα. Παρακάτω, λέει. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Δηλαδή είναι λίγο μικρότερο, λίγο μεγαλύτερο από εμάς. Λέγε ρε κόκκινε, θα μας γκαστρώσει. Αν του αρέσει, ναι, του οποιοδήποτε να πηγαίνει με μεγαλύτερες, είναι δικαίωμά του, ναι, ναι, ιδιαιτερότητά του. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα, ναι, για μένα. Ναι. Δεν είναι ανομαλία. Δεν είναι αλήθεια όμως. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Εμένα δεν με νοιάζει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, ναι, αυτό είναι. Γιατί να διαρρεύσει κάτι το οποίο είναι ψευδές, ναι, γιατί αποκλείεται να διαρρεύσει για καλό, ναι, για κακό. Ναι. Οπότε ψάχνουν να βρω τώρα. Ναι, ναι, μη ψάξε, ναι. Αλλά, ναι, επειδή εμείς δεν είμαστε, ναι, οι γνωστοί ή άγνωστοι, ναι. Λοιπόν, να πω ότι επειδή παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα, δεν με απασχολεί το θέμα γιατί εσύ το ανέφερες. Μάλιστα. Θα το αναδείξουμε αργότερα. Άλλη φορά, ναι. Λοιπόν, ωραία. Η ΑΕΚΡΑ Χαϊβάνια. Εμάς λέει. Ναι, ναι. Χαϊβάνια μας. Καλά, καλά. Ωραία, μας... εντάξει το παιδί, εκφράζει. Είχε 12.000 κόσμο μετά την κατάκτηση και πέρα και σου πειράζει αν ο ΠΑΟΚ έχει 22, 25, 26. Είστε λέει. Ευρωπαίοι και οι δύο, χωρίς το ευρώ. Τι είχα κάνει, ρε κόκκινη, κακόμοιρη οπαδικά. Περιμένεις να πει καμιά ξυπνά δωρά για τον ΠΑΟ και να βγάλεις το κόμπλεκ, λέει, της υπερήλπης πτωχής γεννητής πόλης. Καλό. Είναι πόκι. Όχι, πρόσχε, είναι. Μ' αρέσει η διατύπωση του. Τι είχα κάνει, ρε κόκκινη, για να μιλάμε σοβαρά τώρα. Μου τη λέει, αλλά είναι ωραίος. Κακομοίρη οπαδικά.
Περιμένεις να πει μια ξυπνάδα ώρα για τον ΠΑΟΚ για να βγάλεις το κόμπλεξ. Εδώ είναι πρόσχετο τώρα. Δηλαδή δείχνει ότι είναι και μορφωμένος. Της υπερήλικης φτωχής συγγενή της πόλης. Άντε λέει, ήθελα να πει φτωχές συγγενή της πόλης, δεν πειράζει. Άντε στη ζητιανιά λέει να πληρώσει κανένα λογαριασμό. Σε ευχαριστώ πολύ 2.25, με έκανες και γέλασες. Μάλιστα. Η ΑΕΚ προχθές με ΠΑΟΚ είχε 25.000 κόσμο και καταχειροκρίθηκε στο τέλος για την προσπάθεια φέτος. Μάλιστα. Κωστήλιο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτς ξεκούρασε Νάνο και Μέστο. Ο ΠΑΟΚ με κουρασμένο. Νάνο και Μέστο. Τα δύο πλάγια μπακ, ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με κουρασμένους λέω Βατσκίτσιου, χωρίς μάκ για να κρατήσει ένα μπακ και χωρίς το μόνο μέσο που του μπλάρει στα πάγια κάτσε θα έχει πρόβλημα. Η ζημιά θα γίνει στέργες. Λοιπόν, σας το λέω από τώρα. Άσο και over είναι δώρο. Ο ΠΑΟΚ. Είναι δώρο. Ναι. Παίξτε το, θα πάρετε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή η απουσία του Λέτου και του ΜΑΚ. Ο Λέτο και ο ΜΑΚ. Δύο παίκτες οι οποίοι και δημιουργούν και εκτελούν. Ο Λέτο εκτελεί λίγο καλύτερα. Ο ΜΑΚ είναι πολύ καλό στη δημιουργία. Πολύ καλοί παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ξαναλέω, δημιουργούν και εκτελούν. Και οι δύο. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν λείψουν και ο ένας και ο άλλος από ένα τέτοιο παιχνίδι θα βγει το match over. Πού το βασίζεις αυτό? Πού το βασίζεις? Βεβαίως, ναι. Να ακούσω. Λοιπόν, ναι. Πρώτον, ο Παναθηναϊκός πάει μόνο για ένα αποτέλεσμα. Πάει για ένα αποτέλεσμα. Δεν έχει κανένα περιθώριο, ναι, να παίξει αμυντικά. Βεβαίως. Λοιπόν. Εσύ λες ότι θα αμολυθεί δηλαδή από το πρώτο λεπτό ο Γιούρια όλοι ψηλά. Θα πάω κουτρουμπή αμυντικό χαφ. Θα βγει στα 15 μέτρα ψηλά για να του δώσει χώρο. Όχι. Ναι. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Σήμερα έχει ένα μικρό δισαβαντάζ το οποίο μπορεί να γίνει μεγάλο. Ποιο είναι το μικρό δισαβαντάζ? Το ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Ναι. Όχι, δεν με νοιάζει αυτά. Για την τακτική παίρνει. Δεν τα ακούς, ρε. Μην με χτυπάς εμένα το χέρι και θα μάθεις να ακούς. Κάνεις τον έξυπνο. Η πίεση του κόσμου θα είναι για να παράγει. Ο οπαδός, ναι, θέλει να τον ξελιάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Λογικότατο είναι. Δεν νομίζω να έχει τέτοια συναισθήματα ο ΠΑΟΞής για τον Παναθηναϊκό. Οποιοςδήποτε. Δεν νομίζω. Αυτό να μου το πεις, ωραία το λες. Για μάτς με Άρη και Ολυμπιακό θα σου πω ναι. Με Παναθηναϊκό επέτρεψέ μου να μην το πιστεύω ότι ο λαός του ΠΑΟΚ θα δώσει ένα τέτοιο συνέστημα στον παίκτη. Επαναλαμβάνω, πολύ σωστό το, πολύ σωστή η προσέγγιση σου. Κλείνει η παρένθεση. Αλλά νομίζω με λάθος αντίπαλο. Η πίεση του κόσμου δημιουργεί θέματα, είναι δεδομένο. 100%. Δεν μπορώ να μου το βγάλω. Φύγει από την τακτική σου, τον προσανατολισμό σου κτλ. Αν και το γήπεδο δεν ήταν άδειο. Μάλιστα. Θα ήταν θα καλύτερα. Θα μπορούσε εύκολα ο Ήβιτς. Θα παίξει το δεύτερο ρόλο κτλ. Αφήστε τις μαγκές, ναι, ναι, πίσω όλοι, ναι, και τελειώσαμε. Δεν μου λες κόκκινε. Είναι ένας παραγωγός. Ωραία. Μου ζήτησε εξήγηση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο άλλος... ΠΑΟΚ θα βάλει γκολ. Πώς θα βάλει? Δύο γκολ σίγουρα. Πώς θα τα βάλει? Ένα με Κλάους και ένα με Ροντρίγκες. Πολύ ωραία. Έτσι βλέπω εγώ. Μπορεί να τα βάλει οι αμυντικοί σε δυο στιγμένα να κάνουν γκολ. Δεν το ξέρω. Ερώτηση. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός την μπάλα και πάρει την κατοχή, ναι, και ανέβει ψηλά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στα χαμηλά. Μισό λεπτό. Όχι. Είναι κοντή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει στον αέρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Από ποιον, από το Λέτο? Από τα στημένα κινδυνεύει μόνο. Από το Μολέδο και από παίκτες. Κουτρουμπί, ο Ταυλαρίδης λείπει. Από Μολέδο. Ναι. Ο οποίο πηδάει ψηλά. Το Λέτο μπορεί να κάνει. Κεφάλι δεν κάνει συνήθως. Έχει παίκτες. Ναι. Άκου να δεις. Οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν γκολ στα στημένα είναι από το πιο κοντό μέχρι το πιο ψηλό. Δεν υπάρχει. Συνήθως τα κορμιά τα κάνουν τα γκολ. Κοίταξε. Συνήθως. Δεν είναι ούτε η εποχή. Δεν πετάει ο παίκτης με τον κύφιο. Του Ντόκεν, του Αλεξιάδη, των κεφαλοσφαιριστών των μεγάλων, ναι, που έβλεπε στην μπάλα του Χρούμπες που πήγαινε μπάλα ψηλά. Οι πίσω όμως που έρχονται με φόρα. Πώς το λέγανε στον Ιωάννη. Ακού λίγο. Οι πίσω όμως που έρχονται από πίσω με φόρα, όχι στατικοί, κάνουν τη ζημία. Πώς το λέγανε στον Ιωάννη αυτό? Παρακαλούσε να πάει μπάλα στο κεφάλι και στο πόδι. Ο Γκέσιος. Όχι, ρε, ποιο Γκέσιος. Ποιος? Τώρα πριν από καμιά 20ετία. Κωνσταντίνου. Από τον Κωνσταντίνου ήταν επεκτάρα. Ποιο να είναι, παιδί μου. Πώς το λέγανε. Ποιο κεφάλι είχε ο Ηρακλής κεφαλός. Από τον εθνικό πρέπει να τον είχε πάρει. Ποιο ρε, το Παπαδόπουλο, ρε. Όχι, ρε. Ποιον εθνικό, ρε. Πήρε. Από μη. Ποιο να πήρε από μη, ρε. Δεν μου έρχεται, βοηθήστε με, ρε. Μη, ρε, κόκκινε, δεν θα είναι. Θα έχει άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο και να μάθει. Εάν ακούτε, σου λέω. Κεφαλοσφαιριστή στον Ηρακλή. Πολύ καλό κεφαλοσφαιριστή, επικίνδυνο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν η μπάλα πήγαινε στον πόδι. Ο Μιρτσέκης, ναι. Ναι, σωστό. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Σωστό. Όχι, λες, λέει, λάθος να πεις κόκκινο. Σωστό. Μιρτζέκης έλεγε να πάει στο κεφάλι. Σωστό. Στο πόδι. Λέει, κόκκινε, ανεβαίνει. Τώρα δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός ψηλά. Ναι. Ανεβαίνει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ στην κόντρα. Τι μπορεί να κάνει και με ποιον ο ΠΑΟΚ στην κόντρα. Εκτός από τον Ροντρίγκες. Πες μου έναν άλλον. Πες μου ένα που θα φύγει στο μεγάλο χώρο. Να βάλει το κογιότ. Ποιο είναι ο Μπιμπίπ? Ποιο είναι ο κογιότ? Το κογιότ. Δεν το έχει δει.
που ψάχνει μια ζωή. Ρε Κόκκινε, μιλάμε για μπάλα. Ποιο θα βγάλει, ρε Κόκκινε, το Μπέλκα! Ρε Πέλκα! Ο Χαρίσης δεν μπορεί να βγει στην κότρα. Μπορεί. Ο Κοροβέζης δεν μπορεί να βγει στην κότρα. Όχι, Κοροβέζης είναι μέχρι. Ο Χαρίσης μπορεί. Ο Χαρίσης έχει τερχάματα, μπορεί. Ο Ζάιρο μπορεί να βγει στην κότρα. Ο Ζάιρο μπορεί, αλλά δεν παίζει. Μάλιστα. Ο Ζάιρο μπορεί, αλλά δεν παίζει. Ο Κλάους μπορεί να βγει στην κότρα. Ή τη φίλη σου. Ο Κλάους μπορεί να βγει στην κότρα. Όχι, στο μεγάλο χώρο όχι. Εγώ λέω ότι μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο Κλάους πρέπει να πάρει, Κόκκινέ μου, την τελευταία πάσα. Βάλτε ότι ο Κλάους θα βάλει γκολ σε κόντρα επίθεση. Πότε έβαλε. Βάλτε στοίχημα ότι ο Κλάους. Πότε έβαλε. Θα βάλει σήμερα. Πότε έβαλε. Έχει βάλει και άλλη φορά. Αν περάσει η μπάλα σε αντεπίθεση από τα πόδια του Κλάους πριν την τελευταία πάσα, το πιο πιθανό είναι να χαλάσει η επίθεση. Okay. Ο Κλάους πρέπει να πάρει την τελευταία πάσα. Εννοείς, το καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Άλλο, αν είσαι προπονητή. Σωστό. Α, μπράβο, ναι. Μπράβο. Αλλά δεν έχει σχέση με την κόντρα. Εγώ τον Κλάους τον έχω δει πολλές φορές να φεύγει στην κόντρα και να έχει ταχύτητα. Ναι, τον είδα ρε στην αντεπίθεση. Έφυγε ο Ροντρίγκες και του την καθίζει στην αντεπίθεση με τον Παναθηναϊκό. Και δεν το έκανε, πήγε πλάγια. Τι πλάγια πήγε, ρε Κόκκινε, στα 40 μέτρα ο Κλάους. Τι σώμα, του αργός έκανε είναι. Διαγώνια. Αργός είναι στα πολλά μέτρα, Κόκκινε. Είναι διάβολος στα δευτερόλεπτα, στα κλάσματα. Τι να σε ποτά, σε μάθω μπάλα σε ένα τώρα. Τι να μάθει μπάλα. Να κάνεις κανένα μάθημα και φτεδάκια να το πιάσει τον κοινό. Να με πεις εμένα. Το Χουάν Φραν Στόπερ. Άντε τώρα και φταίμε χέρια. Στόπερ, και λοιπόν. Άσχετε. Και μιλάς για μένα. Άσχετε εγώ. Σε είπαμε πως παίζει η Ατλέτικο όλο το χρόνο. Σε μαθαίναμε την δεκάδα. Και από όλο το τελικό κρατάς το λάθος που κάναμε στη θέση του. Δεν κατάλαβα. Μα έδινα τώρα που είστε να μην ξέρει. Έκανα. Τι θέση. Όπως ξέρεις. Επειδή το ξέρεις και αν φοράς πανταλίνα το πεις. Εγώ δεν έχω ποτέ τα χαρτιά μπροστά μου όπως εσύ με τις εντεκάδες θέσεις. Χρειάζεται χαρτί μπροστά για να θυμηθείς αν ο Χουανφράν είναι. Πες είναι το... λογικό. Εντάξει, να γίνουν λάθη. Πάει τέλειος. Εντάξει, εντάξει, εσύ πες ότι το παίρνω πίσω. Ότι το παίρνεις πίσω είναι γνωστό. Χιλουδάκης πήγε. Έλα ρε Αγιορίτη, μη μιλάς για πίσω εσύ. Ένας από το Δελασάλ σε ψάχνει. Είσαι από το Αγιονόρος. Από το Δελασάλ. Αγιονόρος. Ο Πούτιν πήγε. Και στον Πούτιν πουτινιές δεν μπορεί να κάνεις. Ο Πούτιν πήγε για δουλειές εκεί, δεν πήγε για... Ρα πόσες ομάδες σκίζονται για τον Άβελε, είπες. Δύο ομάδες σκίζονται. Πες τις. Όχι. Γιατί δεν τις λες. Ο Θεός, για την ομάδα σου γιατί δεν λες. Ομάδα μου. Ναι. Ο Άβελ είναι δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Εγώ θα πω για τον προπονητή. Κάτσε, πω εγώ για τον προπονητή σου. Δύο πράγματα. Πρώτον. Ή δεν έχει καμία πρόταση και αναγκαστικά κάθεται στο Φουκαρά τον Ηρακλή, ω Φουκαρά κι αυτό. Ναι. Ή έχει πρόταση που είναι δύο, όπως λέει ο Κόκκινος, και είναι μπούφος, βλάξης και δεν πάει. Δύο τίνα. Ή δεν έχει και τι να κάνει, σου λέει, να μείνω άνεργος, θα κάτσω να το παλέψω. Ή έχει και δεν πάει και είναι μπούφος. Να βγω. Ναι, να λέω εγώ. Λέω εγώ. Και να αποκαλύψω ναι. Κάτι. Ναι. Εντάξει. Ναι, για τους άλλους γιατί αποκαλύπτεις και για τον Ηρακλή δεν αποκαλύπτεις. Γιατί ξέρεις και δεν αποκαλύπτεις. Εδώ το μεμπτό του δημοσιογράφου και του οπαδού. Λειτουργείς ως οπαδός ή ως δημοσιογράφος. Να μάθω για να ξέρω. Βγαίνω και σου λέω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πλήρωσε το πριν. Ποιος? Ότι υπάρχει οικονομική στενότητα. Πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, το είπες. Στο είπα. Βέβαια. Σου λέω ποιοι παίκτες φεύγουν, ποιοι παίκτες έρθουν πάντα. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα προσωπικό δεδομένο. Τι είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι τη δουλειά σου πράγμα. Όπα. Τι όπα. Όπα. Τι όπα. Το ότι μου σφυρίξαν κάτι στην πιάτσα. Εγώ δεν έμαθα ότι στο Τρίπολη ήταν να πάει και δεν πήγε. Δεν έπρεπε να το πούμε. Σου είπα όχι. Λοιπόν, γιατί να το κρύψουμε. Σου είπα όχι. Συγγνώμη, γιατί να το κρύψουμε με τον κόσμο. Εμείς πληρωνόμαστε για να μιλάμε στον κόσμο. Όχι να κρύβουμε τις κολομάδες μας. Μην το πούμε και μην κάνουμε. Εκτός θα γίνουμε σαν τους άλλους. Παίρνουν από τον Τσαβέλα, ξέρω εγώ, κάμια πληροφορία και το βγάζουν MVP. Τέλος πάντων, ναι. Όταν μιλάω με τον Χίρα Πτόπουλο, ο οποίος είναι στην Αθήνα. Ναι. Και μου λέει. Τι σου λέει. Κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών, κουβεντών. Ναι, ναι. Πώς πάει, τι γίνεται. Ξέρεις, μου σφυρίξανε κάτι ότι ο Τάδε ενδιαφέρεται και γι' αυτόν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό μέχρι να το ερευνήσω. Α, θες ερεύνηση. Θες να κάνεις δηλαδή έρευνα. Μάλιστα. Δεν τελείωσε. Δεν οφείλω. Να το πετάξω έτσι και να πω ότι. Δηλαδή, στην ομάδα σου κάνεις μεγάλη έρευνα. Στους άλλους θα πετάς όμως. Αυτό σε λένε. Παπαδόπουλος το Άβελε. Έχει πρόταση. Τον πήρε ο Γκέραρντ από το χέρι να του βρει ομάδα στην Ολλανδία. Όχι. Όχι, δεν του βρήκε. Και σου το είπα, δεν υπάρχει. Μάλιστα, του πήγε για να του βρει. Όταν έδωσε το όδος για πληροφορία, ναι. Και σου είπα ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. Πήγε απλά για ένα σεμινάριο. Πήγε για σεμινάριο. Ναι. Τέλειος. Ποιος τον έστειλε. Ο Γκέραρντ. Τι του είπε ο Γκέραρντ, ξέρεις. Αν κάτσει καμιά ομάδα, τι λες, πας. Τι λέει, ναι, εδώ. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως, δηλαδή. Τι αυτό γιατί κακό είναι να το πούμε. Κακό είναι να το πούμε. Αυτό που λες είναι ανόητο. Ανόητο. Λοιπόν. Εγώ κύριε, συγγνώμη. Εάν ο άνθρωπος έχει μια πρόταση από μια νορμάλ ομάδα. Ναι. Και όχι από ομάδα της Θεσσαλονίκης πλην ΠΑΟΚ, που είναι όλες προβληματικές. Ναι. Εντάξει. Και δεν πήγε. Είναι μπούφος. Θα σου πω. Ναι, για πες.
Υπάρχει το εξής. Τι υπάρχει το εξής, είναι ή δεν είναι. Έρχεται η Λάρισα και του λέει, για παράδειγμα, ο Κούγιας που τάει καλά με το Μαρινάκι. Του λέει, έλα εδώ στη Λάρισα προπονητής. Και δεν πάει. Δεν με αφήνει. Είναι μπούφος ή δεν είναι. Δεν με αφήνει να μιλήσει. Δεν με αφήνει. Έχει δύο χρόνια συμβόλαιο. Τι συμβόλαιο. Με τον Ηρακλή. Απλήρωτος. Όχι. Δεν με πληρώνει, δεν έχω συμβόλαιο. Έχει δύο χρόνια συμβόλαιο. Απλήρωτος. Έχει δύο χρόνια συμβόλαιο. Έχει, αλλά το συμβόλαιο ισχύει όταν είσαι πληρωμένος. Άντε πάλι να σου το πω. Ξεκινάω. Αν είσαι απλήρωτος, ισχύει. Ξεκινάμε. Ισχύει. Μέχρι απλήρωτο 5 μήνες. Δικαίωμα προσφυγής. Μπράβο. Μένω ελεύθερος. Επειδή ναι, για πες. Δεν μιλάμε για πακτολό εκατομμυρίων στον Ηρακλή, ούτε για παίκτες, ούτε για υπαλλήλους, ούτε για οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι λογικό αν είσαι απλήρωτος 4 και 5 μήνες με δικαίωμα προσφυγής, να οφείλεις να σκεφτείς. Λέω εγώ λοιπόν. Τι να σκεφτείς. Άμα είσαι παιχτάρα ή προπονητάρα, λες ευχαριστώ, φεύγω. Άμα δεν έχεις άλλη πρόταση, δεν τότε κάθεσαι να σκεφτείς. Δεν υπάρχουν συναισθήματα, ναι. Εκτός αν έχεις δώσει ηθικά το λόγο σου κάπου και περιμένεις. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ηθική. Υπάρχει. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Άκου να δεις. Εδώ ο Μπέος κοιμότανε μόνο σεξ, λέει, δεν έκανε με το Μαρινάκι. Τώρα είναι αντίπαλοι. Αντίθετη. Πήγε να πούμε με τους άλλους. Δεν υπάρχει, συμφέροντα υπάρχουν. Εδώ πάω και πάω και πάω και τίμιο η ΆΕΚ. Φάγα το Μακεδονικό. Πού κολλάει. Δεν κολλάει. Ηθική δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο πουθενά. Ούτε σε καμιά μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, ούτε στην τελευταία κατηγορία. Λοιπόν, πού κολλάει. Θα το πάρουμε πολύ ώρα το θέμα. Λοιπόν, έχει πρόταση ή δεν έχει. Έχει. Υπάρχουν δύο ομάδες που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν δύο ομάδες που ενδιαφέρονται. Πού είναι, Ελλάδα ή εξωτερικό. Ελλάδα. Αλφα εθνική ή Β'. Αλφα εθνική. Και δεν πάει. Εγώ δεν μίλησα μαζί τους. Άντε πάλι τα ξανάμανα. Μπορεί αύριο να ακούσουμε ότι φεύγει, ότι πάει εκεί. Μάλιστα. Πού να ξέρει. Λοιπόν, στη ζωή υπάρχουν δύο ομάδες. Σου είπα ξεκάθαρα και την κουβέντα. Ή έχει πρόταση και πάει, άκου να δεις. Ή δεν έχει πρόταση και κάθεται, και κάθεται στο πρόβλημα. Άντε. Και μην ξεχνάς και το βασικό του ρόλο. Ο ίδιος έχει ένα επιπρόσθετο βάρος. Τι βάρος έχει. Πήρε πρωτοβουλία και προς τιμήν του. Ναι, τι. Αλλά εκεί μπαίνει το επαγγελματικό που λες και σωστά. Τι πρωτοβουλία πήρε. Και κράτησε τους ποδοσφαιριστές σαν μια γροθιά, όντας απληρώτη και. Ναι. Και τους κρατάει εκεί. Ναι. Αν θα φύγει αυτός, δεν μπορεί αυτός που του είπε κάντε λίγο υπομονή να πηδήξει πρώτος από το καράφι. Έχει λόγους και το κάνει. Λοιπόν, πιστεύει στη δουλειά του, στον εαυτό του, στην ομάδα. Έχει καλό φίλο. Ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος φελός να πάρει τον Ηρακλή και να το τρολάρει. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό περιμένει. Αν θα φύγει πρώτος. Ναι. Αυτό περιμένουν και άλλοι. Αν θα φύγει πρώτος. Ναι. Δεν συνάδει, ρε φίλε. Τελείως. Δεν μπορεί δηλαδή. Τους παίκτες καθίστε να το παλέψουμε. Καθίστε να δούμε. Ω, δεν λέει να το παλέψουμε. Να το παλέψουμε. Καθίστε να δούμε. Να το γιατί παλέψουμε. Μπορεί να έρθει κάποιος κουρούμπαγλάς και να πάρει η ομάδα τα πάρτου. Να φύγει αυτός. Λέει. Εσύ τι λες, ότι με τον Παπαθαρασάκη θα μείνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μένει ο Παθανασάκης. Αυτό είναι δεδομένο. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ το λέω. Οι οπαδοί. Εγώ το λέω. Αφού πήγανε να τον δουν και δεν τους έφτισε. Και βγαίνουν στον δρόμο, λέει. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Δικαίωμά του είναι. Μαγαζί του είναι να κάνει ό,τι θέλει. Αμαγαζί. Εγώ λέω ότι δεν μένει άλλο. Μάλιστα. Τελείως. Λέω ότι δεν μένει. Εσύ τι γνώμη έχεις, μένει. Εγώ. Ναι, μένει. Ξέρεις γιατί μένει. Γιατί δεν υπάρχει άλλο. Γιατί αν υπήρχε άλλο. Θα ήταν καλά τα πράγματα. Πάμε, τέλος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι και έτοιμες, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή ταχυτήτων, ίντερνετ στο σπίτι, χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Cosmote Home Speed Booster. Τώρα για πρώτη φορά μια υπηρεσία συνδυάζει ταχύτητα του σταθερού ίντερνετ με ταχύτητα του mobile ίντερνετ στο σπίτι για να σερφάρετε όλοι ταυτόχρονα, να βλέπετε βίντεο σε υψηλή ανάλυση, να κάνετε download και upload μεγάλων αρχείων χωρίς καθυστερήσεις. Αποκλειστικά στα προγράμματα Cosmote Home Double Play. Με 15 ευρώ επιπλέον. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές. Αν θέλετε ανταλλακτικά από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο, πας στους Αφούς Κωνσταντινίδη και στο βρίσκουν, στο δίνουν αυτοί ή το βρίσκεις μόνος σου από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ παρακαλώ, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου. Τα 390 άρια είναι δικά, σε 9.55 κενό το μήνυμά σου στο 54340. Τρεις φίλους βλέπω στην αναμονή, άλλους τρεις περιμένω. Πάμε. Παρακαλώ. Πού πάμε. Σε εσάς. Α, δες. Λοιπόν, απόψε τι θα έχουμε, σεντόνι ή κουβέρτα. Πείτε μου. Τι είναι μόνη πράσινο κάποια, λέγε. Τι θα έχουμε. Αυτό που λέει. Ναι. Μην ξεχάσω, ας σου υπενθυμίσω απόψε, θα είναι ο πρόεδρος στο ΜΕΚΑ,
Τι είναι ο πρόεδρος? Στο Μέγκα θα είναι. Ποιος πρόεδρος? Στο Πρετεντέρι. Ο Πρετεντέρι ποιος είναι? Ο δικός σου ποιος. Ναι, με ποιον θα είναι? Με τον Πρετεντέρι. Ο Πρετεντέρι με τον Πρετεντέρι θα είναι. Με ποιον θα είναι ο Πρετεντέρι? Με τον πρόεδρο. Ποιος πρόεδρο? Το Καρτζαφέρι. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Ο παδός του, δεν είσαι? Ο παδός. Να το δεις. Πέστα. Τη συνέντευξη να παρακολουθήσεις. Γιατί άμα ήταν ο Ανδρέας δεν θα παρακολουθούσε. Πέστα βρε τον αρχηγό του, θα κάτσει να δει το αρχηγό. Σιγά να μην δει το μάτς. Δεν μου λες. Εγώ έμαθα κάτι άλλο όμως. Τι? Εγώ έμαθα κάτι άλλο και θέλω να μου πεις αν είναι αλήθεια. Πες το. Την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι έφυγες από την Ούτσενα και πήγες ένα μακρινό ταξιδάκι? Μακρινό ταξιδάκι, πόσο μακρινό? Μακρινό καμιά 500 χιλιόμετρα. Ναι. Ήσουν ανάμεσα σε αυτούς? Ναι, ήμουν. Ήσουν και εσύ ανάμεσα σε αυτούς, είναι αλήθεια? Όχι. Τόσο ηλίθιος δεν είναι. Όχι, με αυτό δεν τα πάω καλά, με το... συγχωρεμένο. Όποιο τάιζε αυτό ήταν. Εσύ είσαι με το συγχωρεμένο. Με αυτό που ταΐζει, καλά. Εγώ λέω την αλήθεια. Ωραίο. Όποιο πληρώνει, όποιο τα δίνει. Έτσι. Πού να πάμε, ρε, εσύ, όποιο δεν τα δίνει. Τι, τώρα με ποιον είσαι? Τώρα? Ναι. Με τη Μέρκελ. Ναι. Τώρα την πάτησα. Α, την πάτησε τώρα. Τώρα άκου τι. Ακούσε αυτό που λέει. Άκουσε, κόκκινε. Τι ψηφίσαν οι άνθρωποι, ρε. Θα πάρουν δάνειο όλοι οι βουλευτές. Δήμαρχοι, περιφερειάρχοι αυτοί θα παίρνουν δάνειο χωρίς ούτε μια δεκάρα τόκο. Καλά, αυτό τώρα είναι, αυτό υπήρχε πάντα. Και, φυσικά, ρε φίλε, ίσα και όμοια είστε με τους βουλευτές και τους υπουργούς. Γίνε και εσύ. Άμα μπορεί, γίνε και εσύ. Καλά, γι' αυτό το άλλο το, με τις εταιρείες, αυτά τα λεφτά. Αυτό και αυτό και πάλι η ίδια απάντηση. Γίνε και εσύ. Γίνε και εσύ, μπορεί. Του ξεφτύλισε ο Μητσοτάκης. Γίνε και εσύ, βρε, ποιο Μητσοτάκης και πατέρα, τι μου λες. Γίνε και εσύ μπορεί να γίνει. Μυρεύεσαι κόκκινο. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μπορεί να γίνει. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τι να γίνει. Α, θα γινόσουν. Τότε ζηλεύει. Από ζήλια τα λες. Πάμε. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα στην Καλάνδια Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, ρε, παρακαλάτε το μυροφορείτε να γυρίσει πίσω. Ξεφτύλα. Κάνε καμιά δουλειά. Και εμεί να μιλήσει για τον προπονητή. Ε, ξεφτύλα. Ναι, το μυροφορείτε ζητά πίσω. Είσαι μεγάλη ξεφτύλα. Και μου είπε ένα μήνυμα. Θα σε πλακώσει, μου είπε. Μου είπε να σου πω στον άλλο θα σε πλακώσει. Ποιο? Ο Παπαδόπουλος, για να το ξέρεις κιόλα. Ο Παπαδόπουλος? Ναι. Γιατί? Τελειώσαμε αυτό. Γιατί ρε, επειδή το πιάνετε κορόιδο. Άσε με να πω δύο κουβέντες, ναι. Σε παρακαλώ. Είναι κρίσιμες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να τελειώσουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, ναι, τα οποία είναι στημένα να λιβανίζουν εδώ και 50 χρόνια μια ομάδα που βρίσκεται στην πόλη μας και όχι την πραγματική ομάδα της πόλης, τον Ηρακλή μας, θα σας πω μόνο τα εξής. Όπως και για κάποιους δίθεν Ηρακλειδείς, σπήρατε ανέμους, θα θερήσετε θύες. Αμάν, κάτι καινούριο. Κύριε Κοντονή, εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που θα καθαρίσετε το ποδόσφαιρο. Τι έγινε τώρα, ζητάμε τη βοήθεια από τους πολιτικούς. Κύριε Αδαμίδη, Αλέξη, γνωστός Ηρακλειδέας, στο τιμ και δεξί χέρι του κυρίου Κοντονή, δεν σας αγγίζουν αυτά που γίνονται? Όχι ρε φίλε, όχι, δεν τους αγγίζουν. Λοιπόν, ξέρεις γιατί δεν τους αγγίζουν? Γιατί εσείς λέτε μόνοι μας είμαστε. Σας αφήνουν στη μοναξιά σας. Τι παραπονιέσαι ρε φίλε. Κύριε Ανδρώνη, εσείς που ακούτε. Ναι. Κύριε Ανδρώνη, αδικηθήκατε χοντρά. Νιώσατε την αδικία στο πετσί σας εσείς και η ομάδα σας. Την έχετε χρυσοπληρώσει. Θα μπορούσατε να είχατε τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου με τα λεφτά που έχετε βάλει, γιατί σας σέβομαι ως άνθρωπο και ως επιχειρηματία. Αυτή την αδικία που νιώθετε, επιτρέπετε στον καθένα δημοσιογράφο να μην βγάζει τον Ηρακλή παρά μόνο να τον βγάζει 6 παρά 5. Γιατί συνέχεια, κύριε Ανδρώνη, μια ομάδα που αδικείτε? Γιατί το κάνετε αυτό εσείς ο αδικημένος? Και συνεχίζω. Αφήστε τις δουλειές σας, αφήστε τις οικογένειές σας, αφήστε τα πάντα και ελάτε στο συλλαλητήριο της μεγαλύτερης ομάδας στο πλανήτη την Πέμπτη. Τι ζητάτε από το συλλαλητήριο? Αυτές οι εκατοντάδες, χιλιάδες της Πέμπτης λαού θα διώξουμε αυτόνα, δεν βάζω τίποτα άλλο, αλλά αν μας προκαλέσετε παραπάνω θα ρίξουμε και την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρώνη, και εσείς που είστε μια ουδέτερη εκπομπή, δώστε χρόνο για τον Ηρακλή, τον Αυγέννη, ο κάθε πρασινοφρουρός.
να λέει τα δικά του και η κάθε μούμια δεν μας οδηγεί πουθενά. Αντίο, πράσινο φρουρός και μούμια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ωραία πράγματα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Αλέξης από Ηλίουπολη, Παναθηναϊκός. Γεια σου, Αλέξη. Γεια σου, γεια. Ταυτόπουλε και Κόκκινη, να μ' αφήσεις να σας πω λίγο το σκεπτικό μου για το σημερινό παιχνίδι, να με σχολιάσεις θέλω. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Κουτρουπής, Μολέδο, Νάνο, Νέστο. Νέτο, Νέστο. Λαγός, 10, τα χαρτ. Ναι. Με 4-2-3-1 να κατέβει η ομάδα. Ναι. Με Βλαχοδήμου αριστερά, Μπούμαλ δεξιά, Λέτο στο κεντρικό άξονα, λίγο πιο πίσω από τον Καλτσά. Να χτυπήσει. Ο Καλτσά σέντερφορ. Τον Καλτσά, ναι, εγώ προσωπικά τον. Μετά ότι ο Καλτσά σέντερφορ. Ναι. Άκουσε με λίγο. Να χτυπήσω τα πλαϊνά του ΠΑΟΚ με τον Κίτσιο και στον. Πώ τον λένε τον άλλον, τον. Το Λέοβατ. Κροατή, τον Λέοβατ. Ώστε να μεταφερθεί ουσιαστικά και λογικά μάλλον θα μεταφερθεί στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο αργό κέντρο του, στο οποίο θα το πάρω πιστεύω άνετα. Ρε φίλε, και εσένα το κέντρο σου τώρα, με συγχωρείς πολύ. Ο Λαγός έχει να παίξει 5 μήνες, έχει κάτι μάγουλα σαν τον Κόκκινο. Ρε φίλε, ο Ζέκα ο Φουγκαράς, σαν τα παιδάκια της Αφρικής, από το τρέξιμο έχει ελεήσει να πούμε. Ναι. Από τον άλλον τον άφερ τον Αμπέιτ, προτιμώ τον άλλον που έχει να παίξει πολύ καιρό και ρε, 5 μήνες έχει να παίξει ο Λαγός, το βάλεις στην Τούμπα ρε. Ρε Ραπτόπουλε. Ρε χαφ είναι αυτά τώρα, να τρομάξει ο ΠΑΟΚ, χαφ. Ποιος παίζει ρε εσύ στον πάνω κάτω με τρελάνες τώρα και εσύ. Χαφ είναι αυτά μωρο ο Λαγός με το Ζέκα. Και ποιος. Και να τρομάξει ποιος ας πούμε, ο Τσιμιριμότ. Και ο Χαρίστης και ο Τζιόλης, θα τρομάξουν. Ναι, θα δούμε στην Τούμπα ας πούμε, ο Λαγός με το Ζέκα να με πάρει διπλό. Χωρίς τον Μπέρκ, να πάω αυτοκτονήσω ρε φίλε. Το λέω εγώ τώρα. Να αυτοκτονήσω ρε φίλε. Άσε με τώρα ρε. Αν ξέρεις, το παιχνίδι αν είναι 0-0 μέχρι και 70, ναι. Το παιχνίδι όχι απλά είναι διπλό, ναι. Και όχι 0-1, 0-2 το κάνω. Αν είναι 0-0 μέχρι και το 70. Φίλε, το έγινε. Δεν γλιτώνει σήμερα, άστο. Δύσκολο. Άντε, καλημέρα. Άστο, φίλε. Είσαι δύσκολο. Εγώ έγινα πάω τώρα. Εγώ σε πίστεψα για την πρωτιά, με απογοήτευσε. Δεν σε πιστεύω. Έχει έναν μαθητευόμενο μάγο για προπονητή, άστο. Πάρ' τον Κόκκινο εκεί. Παρακαλώ. Καλύτερα θα πήγαινε. Ναι, καλησπέρα. Αφιβάλλει. Καθόλου. Για λέγε Ρολάνδε, τι γίνεται εδώ πέρα. Ζητάτε τώρα από τους υπουργούς συμπαράσταση, η μόνη. Ποιος υπουργός συμπαράσταση, καμία συμπαράσταση. Διαμαρτύρονται. Γιατί διαμαρτύρεσαι, ρε φίλε, για ένα θέμα δικό σου. Όχι, η ρόμπα, η αδερφή του Ελέους δεν συμπαράσταση. Για ένα θέμα δικό μου, συγγνώμη, άκουσε με. Για ένα θέμα δικό μου, όταν χρωστάει μια ανώνυμη εταιρεία λεφτά προς το κράτος, είναι θέμα δικό μου για το αν ο Κοντονής θα έπρεπε να ελέγξει κάτι το από ποιους. Σόπα, μωρέ, εσύ έλεγξες. Ο ερασιτέχνης σου έλεγξε. Όχι. Λοιπόν, ο Κοντονής θα έλεγξει. Χαίστηκε ο Κοντονής. Ο Κοντονής χαίστηκε. Δηλαδή, όταν βάλατε θέση το Κατσαμπί, ο Κοντονής έπρεπε να νοιαστεί. Όταν βάλατε θέση το Κατσαμπί έξι. Μπορείς να μιλήσεις λίγο. Μπορείς να μιλήσεις. Ναι, για πες. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Μόνοι μας και μόνοι μας. Τι κάνεις συλλαλητήριο. Μόνοι μας και μόνοι μας. Ρε πήγε να μιλήσει. Α, τον ανάψω εγώ. Τρία λεπτά μην με μιλήσεις. Δεν σε μιλάω. Το 1,5 λεπτό του Βακόπουλου. Λοιπόν, εγώ δεν ζητάω. Εγώ ζητάω να απαιτήσει από τον άνθρωπο Παπαθανασάκη ο Κοντονής να πάρει τα λεφτά. Εγώ άλλο σου λέω. Να κάνει τη σωστά του δουλειά. Να τον ελέγξει και να τον πει σε φορολογούμενος εδώ. Είχε στον Ηράκλειο είναι πώς λέει τα εφορία τόσα τόσα. Ναι, και να το κάνει μέσα στη σεζόν και να το πείτε τον Ηρακλή κυνηγάς. Πρώτα τον Ηρακλή, ο Ηρακλής θα την πληρώσει πάλι. Πέμπτη ο Παπαθανασάκης αποτελεί παρελθόν. Δεν το βλέπω. Όποιος πρόεδρος έχει κατέβει σε συλλαλητήριο ο Ηρακλής, έχει αποχωρήσει. Όλοι, όλοι. Ήταν λεγόταν με τη Λινέας με τα μηδενικά, όταν πηγαίναμε 12 ώρα το βράδυ για να τον κάνουμε την Έλβο. 20.000 κόσμου. Έχετε εναλλακτική λύση. Έχουσέ με, έχω εναλλακτική ρε. Ποια. Διαχειριστής ήτανε, διαχειριστής και μάλιστα κακός. Με βάλε 1,8 μέσα. Τι θα αναλάβει ο λαός στην ομάδα σαν τους Αριανούς. Πώς. Θα αναλάβει. Αυτός στην Πέμπτη τελειώνει Ραπτόπουλε. Τελειώνει. Μακάρι. Είτε το κατάλαβες είτε όχι. Και μαζί με αυτούς τελειώνουν και οι άλλοι. Με τον Κόκκινο. Με τον Κόκκινο τι έγινε χθες. Με τον Κόκκινο έγινε παρεξήγηση. Εχθές τα είπαμε μετά, αλλά ωραία, βλέπεις. Όχι, ωραία, τώρα θα με τα πεις. Του έλεγες ότι φωνάζει για τον Μακεδονικό πιο πολύ για τον Ηρακλή. Εγώ τον είπα
κάτι που μπορεί να κάνει, να βγάλει τον προσωπικό φίλο κύριο Στοίτσι του Παπαδανασάκη που είχε την μπουτίκ και να μας πει δύο απλά πράγματα. Πώς έγραφε στα φίλια του ο κύριος αυτός, τον κύριο Γαμένο που υποτίθεται ότι ήταν διευθυντής marketing της ΠΑΕ Ηρακλής, ναι. Και για το αν τα έσοδα της μπουτίκ πηγαίνανε στην ΠΑΕ Ηρακλής. Να είσαι καλά. Για να ξέρουμε αν τελικά αν τα λεφτά το κοστάει ο Ηρακλής ή ο κύριος το έτσι. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Υπομονή και όνειρα. Έτσι. Θέλω να πω λίγο. Εχθές άκουγα στη βραδινή εκπομπή Κώστα για τον Τζαβέλα που λέγανε. Μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν, κρεμάει την ομάδα, πάει συνέχεια άτσαλα, προσπαθεί και φλερτάρει με την κόκκινη. Εγώ θέλω λίγο να θυμίσω, παουξής είμαι, θέλω να θυμίσω λίγο τότε επί Γκαρσία, όταν πατούσε τα μπουνίδια και έπαιρνε σε μια χρονιά έφαγε πόσες κόκκινες. Τότε γιατί δεν βγαίνανε οι παουξίδες να πούνε να φύγει ο Γκαρσία και στον Τζαβέλα να σηκωθεί, να φύγει, να κάνει, να ράνει, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Να απαντήσω. Ναι. Ο Τζαβέλας καταρχήν λαλάει στους ρεπόρτερ, στους δημοσιογράφους, γενικά σε όλους εμάς ειδήσεις. Άρα ναι, μας συμφέρει. Πρώτον. Ναι. Τα άκουσες το έργο? Ναι. Δεύτερον. Κάνει κουμάντα με το γιο του Σαββίδη. Είναι φίλοι. Ναι. Δεύτερον. Γι' αυτό δεν βγαίνει από την εντεκάδα. Είτε παίζει αριστερό μπακ, είτε παίζει αριστερό στόπερ. Είναι ο καλύτερος παίκτης πολιτικών. Τον βγάλανε. Ο κόσμος τον... τον έβγαλε ο κόσμος στα Χαϊβάνια, τον βγάλανε καλύτερο παίκτη. Πρόσεξε ναι, τώρα να δεις. Καλή χρονιά έβγαλε. Άκουμε εμένα τώρα όμως. Ναι, ναι. Ο Τζαβέλας, αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει πρωτάθλημα, ντε και καλά ότι ήταν εχθρός του Ολυμπιακού, με, ναι, με την καταγγελία Αναστασιάδη και που έκανε τον τραυματία και έκανε την κότα, πήγε, δεν πήγε στο Καραϊσκάκι, για μένα είναι μεγάλη κότα. Που δεν πήγε στο Καραϊσκάκι και έκανε τον τραυματία. Από τη στιγμή ναι, που ο λαός του ΠΑΟΚ, άκουδα, από τη στιγμή που ο λαός του ΠΑΟΚ, οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ παίρνουν τις ειδήσεις. Εμείς που παίρνουμε τις ειδήσεις. Τα φιλαράιλια και τα κολλητιλίκια, τι γίνεται στα αποδυτήρια. Τα κολλητιλίκια με το γιο του Σαββίδη. Γύρισε πίσω ενώ ο Αναστασιάδης κατήγγειλε ότι τον πούλησε, τον έστησε. Όχι να πάρει λεφτά. Τον έστησε, λέει, γιατί δεν τον γούσταρε. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα και εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Και εσείς το βγάζετε MVP. Αναδεικνύεται ότι είστε ρόμπες. Επόμενη γραμμή. Κατάπιες τη γλώσσα σου, Επόμενη γραμμή. Και ότι δεν κάνετε ποτέ πρωταθλητισμό. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε μπράβο. Άντε σε αυτή την πόλη. Τσατσιλίκια και ρουφιάνιλίκια τώρα. Πάμε παρακάτω. Καλή χρονιά έβγαλε ο Τζαβέλας. Και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει. Αλλά εφόσον έγινε αυτό το σκηνικό πέρσι και πήρε το άφεση αμαρτιών, δεν φταίει κανένα Τζαβέλας και κακώς το βρίζεται. Κακώς το βρίζεται. Άμα ήσασταν μάγκες, να του κάνατε διαγραφή συμβολέου και να του λέγατε Τζαβέλα, επειδή έγινε αυτό στο Καραϊσκάκι, είναι η μεγάλη ντροπή και η λιποταξία και δεν σε θέλουμε. Εφόσον έμεινε ο Τζαβέλας και έβγαλε και καλό πρωτάθλημα, θα το φάτε στη μούρη και δεν αμιλάτε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Κωστάκη. Καλώς. Στήλτον. Στον επόμενο. Γιατί, παρακαλώ. Βλαμμένος είναι. Παρακαλώ. Οι άλλοι που παίρνουν δηλαδή δεν είναι βλαμμένοι. Αυτός είναι ο κορυφαίος. Ναι, περισσότερο από σένα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εγώ αν με είμαι βλαμμένος για να πληρώνω. Εγώ αν με έκλεισε, θα έπαιρνα το ρόπαλο που έχω στο αυτοκίνητο, θα σε έκανα το κεφάλι του και τα παίρνει. Έχει αυτοκίνητο. Θα σε έκανα τα παίρνει μαύρα. Έχει ρόπαλο. Βρε, ακούσε, λέω εγώ. Θα αρθεί, όταν θα έρθει το βουβάλι εδώ να σε πλακώσει οποιοδήποτε, εγώ θα πάω στην τουαλέτα. Να το ξέρεις. Αυτός προπονείται για πτώμα, ρε. Πλάκα μου κάνει. Αλλά άμα πάρει ένα μάχαιρο 17 πόντους και στο βάλει εδώ στα πλευρά, σου πω εγώ την πτώμα. Μην κάνεις το μάγκα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μαγκές με το ακροατήριο δεν θα κάνεις. Δεν κάνω μαγκές. Συμβουλή Ραπτόπουλου. Μάλλον να βριστείς, να κάνεις, να κυλιστείς το έδαφος. Δεν καταλαβαίνεις. Τέτοια μαγκιά δεν θα κάνεις. Δεν νιώθεις. Εγώ δεν νιώθω. Αυτά που νιώθεις αφήνω τα λες. Τέλειος, τέλειος. Δεν νιώθω. Αυτός δεν κάνει. Ζημιά θα κάνει. Φοβάσαι να τον αντιμετωπίσει. Θα βρίσει. Α, θα βρίσει. Αν βρίσει, κόψε τον. Επόμενη γραμμή. Επειδή είμαι προνοητικός, το εγώ πριν βρει. Προνοητικός, Καλά. Προνοητικός, εντάξει, εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να το πει. Εντάξει. Άμα αυτή κάνει με καμιά φαλτσέτα εδώ πέρα. Πες το προνοητικό. Πες το προνοητικό. Ναι. Ό,τι δεν μπορεί να πει. Προβιωτικό. Το κίτρινο σκουλίκι. Έλα. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Άιντε. Πάμε. Έλα, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, όντα 30 χρόνια στην αγορά, ξέρω ότι για να επιβιώσει μια επιχείρηση θέλει πελάτε. Σωστός. Εσύ είσαι στην αγορά. Ναι, ωραίος, μπράβο. Ωραία, λοιπόν. Έτσι και το ραδιόφωνο, τι θέλει, από πού τα παίρνει το ραδιόφωνο, μια ιδιωτική επιχείρηση. Ανάλογα.
Μπορεί να τα παίρνει από διαφημίσεις, από το λαό, μπορεί να τα παίρνει από κανένα μεγάλο πολιτικό, μπορεί να τα παίρνει από κανένα κόμμα. Άμα τα σπρώχνει κανένα παράγοντα, κανένα φίλο. Δεν ξέρει. Τα παίρνει από διαφημίσεις. Μπορεί και να τα παίρνει και από διαφημίσεις. Τουλάχιστον αυτό είναι το επίσημο κόνσεπτ. Άμπρα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Μάνο. Ναι. Προτείνω λοιπόν το Μετρόπολη, το Αθλητικό Μετρόπολη, να αρχίσει να ασχολείται αποκλειστικά με τον Ηρακλή για κάνα μήνα. Ναι. Μια και ο Μάνος λέει ότι είναι το πρώτο μαγαζί στην πόλη. Ναι, ναι. Βέβαια υπάρχει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο, σε ποσοστό κανένα 90-95%, ναι. Να σ' ακούει ο Μάνος, ο Ολλανδός ή κανένας ακόμα. Ναι. Και με τις επαρχιακές ομάδες της πόλης τύπου ΠΑΟ, ξέρω εγώ, να μην ασχολείται καθόλου. Μάλιστα. Και να πάει το ραδιόφωνο άπατο. Άπατο. Εντάξει, μετά ας πάει ο Αντρώνης να πάρει και εσείς βέβαια τα μεροκάματα από τον Μάρκο και αυτό από τον που λες, αυτό που λες ναι. Αποδεικνύεται, γιατί ναι. Σε ένα άλλο ραδιόφωνο της πόλης το πήραν Αριανοί. Ναι. Άλλο ραδιόφωνο αθλητικό της πόλης το πήραν Αριανοί, οι οποίοι γλύφουν τον ΠΑΟΚ και πουλάνε ΠΑΟΚ ξεδιλίκη. Σου λέει με τον Άρη τι να κάνουμε. Όπου ανακατεύθηκε ο Άρης, κλείσαν τα μέσα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά, για χαρά. Έχει δίκιο, φίλο. Επόμενη γραμμή. Κόκκινο θα απαντήσει. Δεν απαντάς. Η κυρία θέλει να μιλήσει. Καλησπέρα. Κωστή, γεια σου, είσαι καλά. Καλά. Και ο κύριος Κόκκινος. Καλά είναι και ο Κόκκινος. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, μήπως ο κύριος Μάνος γαλανόλευκε όταν λέει Θεσσαλονίκη βλέπει τον ουρανό γαλανόλευκο. Τώρα που είναι και καλοκαίρι μάλλον, δεν ξέρω. Μάλλον αυτό βλέπει. Εσείς τι ομάδα, εσείς τι ομάδα. Με αυτή τη φωνή τι θες να είναι, ρε πάω. Έλα, κοίταξε. Μπάσα φωνή η παλιά. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι πάω από την μαυρόασπρη Επτάλοπο. Από ποια εποχή. Ποια εποχή. Ναι. Από το 1951. Ό, το θηρίο. Εγώ και βλέπω μόνο ΠΑΟΚ. Εγώ καλαμπουρίζοντας το ρώτησα, αλλά δεν περίμενα να ακούσω τώρα το εσύ νούμερο. Αυτή τη φωνή, το νούμερο είναι εκπληκτικό. Τι περίμενες να ακούσεις, ρε Κόκκινε, την καραμελίτσα λοιπόν, του Τερλίκα. Κοίταξε, η κυρία το όνομά της. Τι να ονομάτες. Κατερίνα. Η Κατερίνα πρέπει να κάπνιζε. Όχι, έχω πρόβλημα. Α, εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, σας βλέπω χρόνια κάθε μέρα. Μας βλέπετε. Σας ακούω. Να μας ακούτε αντέχετε, να μας βλέπετε δεν αντέχετε. Όχι, ακούω τον Κωστή, αν δεν κοιμηθώ εγώ, αν δεν ακούσω τον Κωστή δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είναι το λεξοτανή. Κοιμάμαι μόλις φεύγει ο Κωστής, εγώ τότε κοιμάμαι. Να. Τότε σας παίρνει ο ύπνος. Τι πράγμα. Τότε σας παίρνει ο ύπνος. Όχι, με παίρνει ο ύπνος. Αν δεν τον ακούσω δεν με πιάνει ύπνος. Και μεσημέρι. Ο σύζυγος δεν διαμαρτύρεται. Θα τον έστειλε στα θυμαράκια του. Ο σύζυγος, εγώ είμαι 36 χρόνια χείρα. 36, όχι, Κωστή, και τον έστειλε να πούμε όλο φαγώθηκε. Τι τον έκανες μόνο τον ανθρωπάκο, ούτε τα κουκαλάκια του δεν έχουν μείνει. Σκοτώθηκε, ήμουν 25 χρονών. 25 χρονών χειρά έμεινες. Ναι, ρε. Και μετά άλλο δεν. Όχι. Όχι. Έχω το γιο μου, έχω τον Παοξή, το γιο μου. Τελείωσε. Τώρα μας λες ότι είσαι 61, αλλά πηγαίνεις από το 50 στην Τούμπα, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Το 51 γεννηθείς, είπα ρε Κόκκινε. Α, συμπάθαμε, οκ. Okay. Ναι, ναι, λοιπόν. Χαϊβάνι, εγώ βόδινε, δεν καταλαβαίνω. Σας αγαπάω πολύ, γεια σας παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παρακαλώ. Αυτήν την πληρώνει η νύφη της. Δεν βρήκε άλλο άντρα. Έχει το γιο προσπαθεί. Ωραία τύπησα είναι, ρε. Ναι, ωραία τύπησα. Παρακαλώ. Θεράμι την έχεις. Έλα, φίλε, ναι. 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 Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Λέγε, φίλε, ναι. Μ' ακούς. Ναι, ναι. Στην προηγούμενη εκπομπή ναι. Βγάλατε το Χατζιαποστόλου. Έβγαλε ένας κύριος εκεί. Ναι. Αυτός που έκανε. Αμαρτία λοιπόν, μεγάλη ο Χατζιαποστόλου. Ναι. Μεγάλη αμαρτία. Ωραίο τον πάω. Μεγάλη αμαρτία. Δεν περιγράφεται, λέει. Λοιπόν. Είπε ότι εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ σε διαιτητή. Μιλάνε δική μου, λέει. Λοιπόν, ένα παιχνίδι Πολύκαστρο Αστέρας Αμπελοκήπων που το επανέλαβε μέσα στο Πολύκαστρο από το πουθενά εις βάρος της Σύνδου στο 85 έριξαν κλήρο μέσα στα αποδυτήρια ποιος θα πάρει μπέναλτ και κέρδισε ο Αστέρας Αμπελοκήπων δηλαδή να γίνει υπέρ του Αστέρα Αμπελοκήπων μέσα στο Πολύκαστρο. Και μέσα στο γήπεδο, στο 100 ακριβώς, 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σφίριξε μπέναλτι πέρα του Πολυκάστρου. Άντε καλέ, μην το λες. Το κολόρα γράμμα το έριξε αυτός ο κύριος. Ο ίδιος. Τον Παπουτσέλη. Κοίταξε, όλοι αυτοί βρίζουν το Μαρινάκι. Ο Χατζιαποστόλου με τον Καγκάτσι, όταν τα είχαν καλά, τα παίρνει ο Κόκκαλης. Και τώρα πουλάει Παοξιδηλίκη. Κατάλαβες. Είναι ένα τραβάς κολότριχέ σου, φίλε. Δεν υπάρχουν αυτοί. Αυτοί δεν υπάρχουν. Από Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο μέχρι Κιλκής, Έρες, Δράμα, αυτοί δεν υπάρχουν.
Ναι. Δεν υπάρχουν αυτοί. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα ότι ήταν ο διαιτητής από το Κιλκής στο παιχνίδι προχτές, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το Μακεδονικό, έτσι. Στη Σύνδα έχω κάποια σχέση από τα Γιάννα. Είμαι και έπαιζα μπάλα στον Μπας Γιάννα. Άσχετο αυτό. Πότε λοιπόν, ρε φίλε, 70? Άστο, καλύτερα μην το λέμε. Λοιπόν, με τους ξένους. Με τον τρελό προπονητή. Προπονητή είχαμε τον Ντεφαρία. Τον τρελό δεν τον είχες. Τον Αλεφαντό. Ποιος ήταν και ποιο λέω τρελό. Που έδωσε στο Φωτεινό τον Μπάτσο. Έδωσε γροθιά το Φωτεινό. Τον τρελό. Λοιπόν. Ναι, μέσα στο προπόνηση. Μπραβά ένα Μπάτσο. Τέλος πάντων. Πάντως για τον Χατζεποστόλου που λέγαμε, μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι παράγοντας. Ακού να δεις. Ακού να δεις. Είναι μεγάλο να δεις. Εμένα ακού. Είναι μεγάλος παράγοντας. Αλλά δεν μπορώ. Ο παράγοντας θα κάνει και τέτοια πράγματα. Είναι δεδομένο, αν δεν κάνει, δεν είναι παράγοντας. Δεν μπορεί να μου το παίζει ο Σία Παρθένα. Εκεί έχω την αίσθηση εγώ. Που βγαίνουν και μου το παίζουν εμείς και τίμοι και δεν. Όχι! Είσαι παράγοντας, έχεις εξουσία, Παρθένα δεν είσαι. Να είσαι καλά, φίλε. Μύρισε τον Κρίνο και ο Χατζιαποστόλ με τον Καγκάτσι τώρα. Να είσαι καλά, φίλε. Κάνει τα ψίχουλα στον Πάοκ με τον Παμπορίδη και τους είχαν οι Παοξίδες τέταρτη θέση Θεούς. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Κοσμοτέ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, τώρα φέρνει στην Ελλάδα μια νέα εποχή ταχυτήτων ίντερνετ στο σπίτι με την πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster που απογειώνει το ίντερνετ σπιτιού συνδυάζοντας ταχύτητες σταθερής και κινητής. Έτσι, με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα μπορείτε να έχετε ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Για χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλλιπτικότητα υπάρχει μόνο ένα όνομα, Vitex. Βάξε ό,τι θες, μόνο Vitex, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ είναι η γραμμή, μην αγώνες. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, Φιλίπ 74 και Εθνική Αντίσταση 82. Για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, πάτε σε ένα από τα τρία καταστήματα ή τηλεφωνήστε στο 2310-480-606. 9.55 γίνονται τα μηνύματα στο 54.340. Τα τρία εντάρια δικά σας. Έναν βλέπω, οι όλοι πέσανε. Πάμε στον έναν και θα διαβάσω μηνύματα μετά, αν δεν πάρουν. Άλλοι, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνετε? Πού είσαι, ρε Γκογκό? Δεν είμαι ο Γκογκός, φίλε μου. Άκυρος. Τι ευστοχία είναι αυτή, ρε. Άστο να πάει στο διάλογο, ρε. Τι γκόγκο, ρε. Λέγε, ρε φίλε, τώρα μας καλό ήταν, καλό. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δύο-τρία πραγματάκια έτσι εντάξει θέλω να πω. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω έτσι την απογοήτευση, τη δυσαρέσκειά μου και και το θυμό μου, αν θέλεις, για το σκηνικούρι που κανόνισε εκεί πέρα η Χάινεκεν. Δεν ξέρω, ίσως να μην κατάλαβα εγώ, αλλά πέρασα μια βόλτα από εκεί. Ήθελα να δω λίγο τον χώρο και να ρωτήσω τι γίνεται, αν έχει είσοδο και κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, αν μπορούσα να πήγαινα. Και έφαγα μια αντιμετώπιση, αν θέλεις, από έναν τυπά εκεί στην είσοδο, ο οποίος ευγενικά, αλλά με έναν τρόπο, σαν να ήθελε να με ξεφορτωθεί, γιατί μάλλον δεν του άρεσε, ρε παιδί μου, αυτό που έβλεπε. Με έδιωξε, δηλαδή τον ρώτησα τι γίνεται εδώ πέρα, έχει είσοδο, είναι ανοιχτά, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Και μου λέει, όχι, όχι, φίλε μου, λέει, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει, είναι πριβέ εδώ πέρα, το διοργανώνει η Χάνικεν, εδώ πέρα δεν μπορείτε να μπείτε να δείτε τον αγώνα και τέτοια πράγματα. Και έτσι πήρα ένα vibe, αν θέλεις, σαν να του καλούσα την αισθητική, ρε παιδί μου, δηλαδή κάτι τέτοιο. Λάθος κάνεις. Είσαι χοντρός. Όχι, δεν είμαι. Είσαι φαλακρός, άσχημος, μηταράς. Λάθος κάνεις, φίλε. Κάτσε να μάθουμε, ρε. Η εκδήλωση ήταν πριβέ. Πριβέ ήταν. Πολύ ωραία. Τι πριβέ ήταν. Εντάξει. Πάντως έτσι όπως μου το είπε, εγώ αναστοδόθηκα. Πολλές φορές, κοίταξε να δεις. Τα παιδιά αυτά παίρνουν 15 ευρώ μεροκάματο. Φουσκωτός ήταν. Βαριά παίρνουν κάτι 300 ευρώ. Περισσότερα από μένα. Δεν ήταν τα παιδί, ήταν υπεύθυνος εκεί, ένας φίλος παππούς. Όχι, μισό λεπτό για να. Κάτσε, ας πει ο κόκκινος, ξέρει, φίλε. Ναι, ναι. Σειρά από τον κόκκινο θέλω. Ναι, βρίσκεται. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά ευτράπελα. Μη σου φαίνεται παράξενο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι λογικό να μην έχει διάθεση, είναι χιλιαδιό. Το κατανοώ, το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά ήταν όντως πριβέ η εκδήλωση. Πολύ ωραία. Και εγώ έχω μαλώσει μέσα κιούριτα για άλλο λόγο. Του μαύρισε το μάτι.
Ο Σεκιουριτάς του το έκανε μπλε το μάτι. Καμία. Ήθελα να πω. Εντάξει, εντάξει. Okay, ένα είναι αυτό. Ήθελε να μπει αυτό, να βάλει και άλλου 10. Ήθελα να πω στην έκθεση, επειδή λες βλακίες. Ποια έκθεση. Είδες που δεν ξέρω. Στο Καφτατζόγλε δεν ήθελα να μπω στην έκθεση και δεν μ' άφηνε. Και άφησα το αυτοκίνητο στην είσοδο και μετά τρέχανε όλοι οι Σεκιουριτάδες μαζί. Να δει τι ωραία που ανοίξανε. Κατάλαβες. Ένα πραγματάκι έτσι που θέλω να πω. Πίθηκο. Ωραία, αυτό εδώ πέρα μπορεί να μην κατάλαβα εγώ καλά. Ένα ακόμα πραγματάκι που θέλω να πω είναι ότι. Ραπ τον αγώνα τον είδα του Champions League. Θέλω ρε παιδί μου με δύο κουβέντες, γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμα. Να μου πεις λίγο τις αλλαγές του Ζιντάν, γιατί δεν τις κατάλαβα, ρε φίλε. Κατάλαβα το γιατί γίνανε. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Πάτσε, πάρουμε μία-μία. Λοιπόν, η μία είναι αναγκαστική, βγάζει τον μπακ. Το Κατραχάλ. Πώς το λένε, Καρβαχάλ. Ναι, ναι. Μπαίνει ναι. Ο Ντανίλο εκεί. Είναι αναγκαστική. Έτσι, παίζαμε με 10. Εκεί χάνει ο Ζιντάν. Χάνει. Και σε ανεβάσματα και σε ποιότητα και. Έχει χάσει ένα παίκτη. Έκανε μια αλλαγή, λοιπόν. Έχασε δύο παίκτες. Μετά τον Ίσκο, εγώ πιστεύω καλά έκανε και τον έβαλε. Ο Ίσκο, ναι. Τον Ίσκο καλά έκανε και έβγαλε και τον. Το οχτάρι του. Η τρίτη αλλαγή, ποια είναι, βοήθαμε λίγο. Ο Τζέσι, ο Λούκας, ένα πιτσιρικάκι ναι. Που έβαλε προ τα κοίταξε να δει τώρα. Αυτό έπρεπε να βγάλει ή τον Μπενζεμά. Ή ναι, να βγάλει γιατί, τον Ρονάλντο. Γιατί, αυτό, γιατί να τον κάνει, τι ήθελε με αυτόν εδώ να κάνει, δεν κατάλαβα. Ο Μπενζεμά ήταν ανύπαρκτο. Τι ήθελε να κάνει. Σου πω τι ήθελε να κάνει. Ενώ ο Μόντρις ήταν υπαρκτός. Περίμενε. Θα σου πω τι ήθελε να κάνει. Επειδή το Ρονάλντο δεν μπορούσε να τον βγάλει. Λογικό. Και επειδή ο Ρονάλντο στη γραμμή άρχισε να βγάζει κούραση, έβαλε τον Λούκας, πώς το λένε, Μπέρεθ, πώς το λένε αυτόν, και άφησε τον Μπέιλι στη μία γραμμή. Έβαλε ξεκούραστο αυτόν τον Λούκα Πέρες στη γραμμή και έκανε το αυτονόητο. Πέρασε center for το Ρονάλντο. Ωραία. Ήτανε δηλαδή. Εγώ το Ρονάλντο, έτσι όπως ήτανε, έλεγα θα βγάλει το Ρονάλντο. Αλλά επειδή και ο Μπενζεμά ήταν σκατά με συγχωρείς σαν παίχτης, θα βγάλω, σου λέω βγάλω το Ρονάλντο και το χάσω. Την πάτησα. Σου λέω δεν το ρισκάρω. Βάζω το Ρονάλντο center for. 20 δευτερόλεπτα γιατί θα με κόψω κόκκινο. Εγώ νομίζω συμφωνούμε, έτσι. Ναι. Μπράβο, ωραία, τέλειο, ναι. Μαζί. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, πετυχαίνει η Ατλέτικο τη Ρεάλ με έναν κορυφαίο προπονητή. Χάνει. Πολύ ωραία, δεν ήταν έτοιμη. Ξανά έρχεται, γκολ, Σέρχιος. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερος τελικός. Πάλι η Ρεάλ, χειρότερος προπονητής, μαθητευόμενος μάγος. Πάλι χάνει, πάλι γκολ ο Σέρχιο. Λοιπόν, εγώ αρχίζω να πιστεύω και του κάνω πρόσκληση του Τσόλο. Είναι στη σωστή πόλη, είναι στη λάθος ομάδα. Θέλει να πάρει τέτοιο φίλε, ό,τι δουλειά έκανε. Ο Ράφα Μπενίτεθ την καρπόθηκε Ρεάλ στον τελικό. Να σου πω και μια αλήθεια. Να σου πω μια αλήθεια. Κανένας προπονητής στην Ατλέτικο δεν την πήγαινε εκεί. Τι είπε ο φίλος. Λέω το ψιλοακούω αυτό που λες, αλλά δεν το συμμερίζομαι 100%. Είτε θέλετε να το συμμεριστείς είτε όχι, είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορούσε να κάνει και έκανε, έμαθε την Ρεάλ να κάνει άμυνα. Έγινε φίλε, για χαρά. Πάμε. Έγινε. Από εκεί βήχε, μπράβο. Παρακαλώ. Μας ισοπεδώσεις. Ναι. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα σας. Κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε. Γιατρές είσαι. Εγώ είμαι, με γνώρισες. Έλα ρε γιατρέ, τι κάνεις. Μια χαρά. Τώρα τελειώσαμε από την κλινική, έχω να πω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ένα θέμα έτσι που απαιτείται όλων των ακροατών. Σήμερα, πάω και δεν το ξέρει κανείς, είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Ναι. Και ο γιατρός έχω να πω. Τη μέρα που πέθανε ο Λόραντ από το κάπνισμα, σήμερα ήτανε. Σαν σήμερα. Ναι ρε γιατρέ, αλλά τότε δεν ήταν η Παγκόσμια ημέρα του καπνίσματος. Ορίστε. Κάπνιζε, ναι. Κάπνιζε, κατάπινε τα πουρα. Έτρωγε, είχε 500 χοληστερίνη γιατί έτρωγε ένα κιλό γαρίδες την ημέρα. Και ήταν χοντρός. Φυσικά θα πέθαινε στα 58. Είχε και οι δύο λάτρες της φυσικής κατάστασης να κάνουμε λοιπόν μια πρόταση στους ακροατές. Παιδιά, λιγότερο άγχος και λιγότερο κάπνισμα. Είμαστε λάτρες φυσικής. Τα βλέπουμε κάθε μέρα. Συγγνώμη, γιατρέ μου, εκτιμώ πάρα πολύ την ιδιότητά σου. Αφού γυμνάζεσαι, κύριε Κόκκινε. Με προσβάλλεις. Λάτρες εγώ της φυσικής κατάστασης. Της φυσικής ζωής. Γυμνάζομαι, ισχύει. Τι γυμνάζεσαι, Κόκκινε, περπατάς. Περπατάς, Κόκκινε. Για να κάνετε προπόνηση παλιότερα. Βέβαια, ισχύει. Έκανε πριν 30 χρόνια να τον πωλήσετε, ναι. Άρα είστε. Τροπή είναι. Όχι, βέβαια. Τότε γιατί η ντροπή είναι να είστε λάθος στη φυσική κατάσταση. Είπα σήμερα δεν καπνίζω καθόλου. Μέχρι ναι. Τώρα δεν καπνίζω. Αύριο θα καπνίσει τα διπλά. Λοιπόν, ναι. Μπορεί. Σήμερα να κάνετε έτσι μια. Ρε γιατρέ. Τι, δηλαδή, μπορείτε. Να σου πω κάτι. Εσύ είσαι γιατρός, θα ξέρεις καλύτερα. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης δεν κάπνιζε. Εσύ ρε βλάκα, άμα ρωτήσεις τον γιατρό, γιατί είναι υπεύθυνος ο γιατρός, ναι. Θα σου πει ότι οι γιατροί ναι. Καπνίζουν και πίνουν περισσότερο από το μέσο όρο των υπολείπων. Ναι. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Γιατί οι γιατροί, συγγνώμη γιατρέ, η δουλειά που κάνουν εκεί, ιδιαίτερα οι χειρουργοί, δεν είναι σαν και εσένα που ήρθες εδώ και δεν ήξερες τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, είναι υπεύθυνοι.
Κατάλαβες. Άμα τους ξεφύγει το νηστέρι ένα πόντο, μπορεί να φάνε μια ζωή λάγανο. Ό,τι να είναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό πίνουνε το βράδυ και παγκοσμίως οι γιατροί οι σωστοί αθλούνται και πίνουνε. Αθλούνται και το βράδυ πίνουνε. Και καλά κάνουνε και πίνουνε. Γιατί είναι μεγάλο το στρες. Δεν ήρθε εδώ πέρα με την κοιλιά, την παρκάρη εδώ πέρα και να πήγε τον. Θα φας δύο μπάτσες, θα συνεργάζεται. Γιατρέ, λέγεις, ακούμε. Αυτό που λέει ο κ. Θατόπουλος έχει δίκιο. Ο κλάδος μου έχει συντάξει τους μεγαλύτερους καπνιστές, τους μεγαλύτερους πότες και τους μεγαλύτερους ντογαδόρους. Και τους μεγαλύτερους και με τους γαμμένους καβαλάριδες. Δεν έχετε αφήσει. Τα ζηλεύει. Νοσοκόμα για νοσοκόμα. Και επειδή τα ζηλεύει όλα αυτά. Όχι, όχι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, αλλά σας το έχω πει και αυτό που είναι και στην εκπομπή που είχα μια φορά, ότι ο καθηγητής μου στην πνευμονολογία, μην πω το όνομα, ήταν τεράστιο τσιγάρο, τεράστιο φουγάρο. Έτσι, και ναι. Έδειχνε εθνογραφίες. Ξεχνάει ο Ραπτόπουλος, γιατί δεν έχει διαβεί ποτέ ούτε από το σχολείο, ότι 15 χρόνια σπουδάζεις εσύ. Εντάξει. Ενώ εσύ σκοτώθηκε στην Ευρώπη. Όλοι μας τη ζωή σπουδάζουν. Όλοι μας τη ζωή. Οι γιατροί, λέω, 15 χρόνια σπουδάζουν για να φτάσουν να αρχίσουν να βγάζουν λεφτά. Δεν παίζουν μουσική στο Αλατίνητο που του Μάρκου Μπελελή να κάνουν τους γαμπρούς. Σωστό. Και να πω και κάτι ποδοσφαιρικό. Μια και είμαι από τους Παναθηναϊκούς, με ξέρει και ο Θεατόπουλος. Εγώ σήμερα στην ομάδα μου δεν δίνω ρίξη στην Τούμπα. Καμία τύχη. Αλλά θα ήθελα να σχολιάσετε και το ότι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα παρακολουθώ και πολλές μέρες λόγω δουλειάς, ή σφυρίζει ο Αρετόπουλος. Ναι. Εγώ πιστεύω θα παίζει με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός από το 45. Γιατρέ, συμπάθαμε. Όποιος θέλει, όχι επειδή είναι ο ΠΑΟΚ και επειδή είναι της πόλης μας, απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός να μιλάει για διετησία. Ό,τι λες, στην Τούμπα τον έσφαξε. Για μένα. Για σένα, ναι. Συγγνώμη, έχουμε διαφορετική γνώμη. Έλα, ρε, ΠΑΟΞΙΔΕΣ ήταν και στο παραλίμνη. Καλά, λέει ο γιατρός. Γιατρέ, χωρίς Μπέρκ, όντως. Και χωρίς Βιαφάνες που στο φάγανε η Επιτροπή, αν τρώγανε το δικό μας, τον Μπέλκα καλά δεκάρι θα... 3-1 ή 2-1 είναι το σκορ. Μηδένω σε ένα γκολ. Παίξ τον να οικονομήσεις. Μηδένω σε ένα γκολ, γιατρέ, 20 ευρώ ρίχτα. Άσο και over, 4 φράγκα. Μηδένω σε ένα γκολ, γιατρέ. Το ζώο δεν ξέρει. Θα το πανηγυρίζουμε. Να σε καλά. Να σε καλά, θα τα πούμε κάτι. Να, ναι, γυρίζει, εγώ πάντως λέει τρώω και φτέρες με σάλτσα και μελιτζάνες τηγανιτές. Θα ρίξω έναν υπνάκο και μετά εδώ τους παοξίδες να τραβούν τα μαλλιά τους, λέει ο Θόδωρος συγγραφέας. Πολύ ευδιάθετο και αισιόδοξο το βλέπω το Θόδωρο. Ο Θόδωρος τι ομάδα είναι? Παναθηναϊκός. Α, ο Θόδωρος ο δικός μας. Ο συγγραφέας. Ο Θόδωρος είναι συγγραφέας, όχι του Λοκού. Ναι. Μέχρι Χόλιγκουντ έφτασε η Τούμπα, ρε. Μέχρι Χόλιγκουντ έφτασε η Τούμπα. Τεράστιος είναι, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πότε μεγάλη. Θα γράψει ένα έργο που θα παίξουμε εμείς ο Θόδωρος. Εσύ και μάμα ή και κάτι θα γράφει. Πρέπει να γελάει. Γελάει. Μα τι μπορεί να ο Στάρ μας κάλασε. Έλα φίλε, φίλε. Πάμε, δεν ναι. Την έφερε. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς τον. Πού την είδες την καλησπέρα, καλά. Ρε φίλε. Με 35 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, ζέστη, εντάξει, να κάνω. Ποιος θα πάει να περπατήσει τώρα με στην τάλα ήλιο τώρα. Να περπατήσει. Σαν πιο πόδαρε να πούμε. Δεν έπρεξε εσάς εκεί πέρα χθες το απόγευμα? Φίλε, από χτες το απόγευμα μέχρι τώρα με 40 βαθμούς έχουν στεγνώσει όλα. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, εμείς θα είμαστε καλά. Δεν μου λες τώρα τι θα γίνει με τον Μπας. Θα βγει στην Ευρώπη. Και άμα βγει στην Ευρώπη, ρε φίλε, πού θα πάει ο Μπας? Υπάρχει απόφαση. Α, τώρα άμα βγει στην Ευρώπη. Συγγνώμη, θα συγγνώμη. Πάει. Υπάρχει απόφαση. Τι? Υπάρχει απόφαση. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εγώ ακούω, ξέρω εγώ, ότι ο Πανιόνιος θα μαζεύει, κάνει ράνι, δεν κάνει μεταγραφή. Ο Πανιόνιος κάνει τη δουλειά του. Ναι. Η δική σου η δουλειά έγινε σωστά και μαγιά σου την έκανες. Ναι. Αν δεν ακούσω κάτι από την UEFA, λοιπόν, ό,τι και να σου πω. Λοιπόν, θες μια αλήθεια. Ναι. Εγώ, ομάδα η οποία θέλει να πάρει στα χαρτιά UEFA να σωθεί και τα λοιπά, τη θεωρώ κατάπτυστη. Όχι. Εγώ το θεωρώ ότι είναι το σωστό. Καθόλου. Και καλά θα κάνεις να. Ομάδα που βγήκε έκτη και όλο βγήκε πέμπτος, να παίξω πέμπτος. Όχι. Ποιο ρε φίλε, κάτσε, για ποιο μιλάς τώρα, ρε Ραπτόπουλε, μιλάς για τον Μπας Γιάννη, αδερφέ μου. Και τι είναι ο Μπας Γιάννη. Τρία χρόνια, ας πούμε. Τι ας πούμε. Άξιζε να παίξει και δεν έπαιξε. Τι άξιζε. Βγήκε ο Μπας Γιάννη να πέμπτος. Κακός. Αν βγει πέμπτος ο Μπας Γιάννη και δεν παίξει, είναι άδικο. Ναι, συγγνώμη. Εννοείται. Εγώ δεν θέλω να παίξω στη θέση του Πανιόνιου. Δηλαδή, αδειό πάω τέταρτο και θα έχει ένα χαρτί και θα παίξω πέμπτο. Δεν πάρει άδεια φέτος όπως δεν πήρα εγώ τρία χρόνια. Εγώ πρέπει να παίξω. Ναι, εγώ γενικά λέω ότι εφόσον βγει στο χορτάρι η ομάδα, αυτή πρέπει να παίξει. Αυτό στα χαρτιά πέφτω. Στα χαρτιά ανεβαίνω. Δεν το γουστάω. Το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και το 1-1 στο τελευταίο λεπτό τώρα. Φίλε, σε παρακαλώ, επειδή τελευταία φορά σκοτωθήκαμε. Προς τι αυτή η κουβέντα, πού θα βγει? Εντάξει, τίποτα έτσι. Είπαμε κάτι για τον Μπας Γιάννη, για δύο λεπτά, δεν νομίζω να σας πειράζει. Ο, καλέ, αυτό κατάλαβες? Όχι. Αυτό. Τι κατάλαβες δηλαδή? Αυτό, τίποτα. Ότι μιλήσαμε για τον Μπας Γιάννη. Ρε φίλε, έχει να πούμε για τον Μπας Γιάννη ότι έμεινε ο Πετράκης. Ναι, έχεις καλώ, να πεις ότι πλέον μπορεί να κάνεις
Μπορεί να κάνουμε εκπομπές για τον Παζιάννα. Τρένο φέτος ο Παζιάννα, θα δεις. Χαλάρωσε λίγο. Με το πώς θα γίνει, πώς πρέπει να γίνει. Κοίτα, από τον Άρη και ποιος θα είναι την Καλαμαριά, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Άκου λίγο. Ο μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Μιλάω τώρα. Ο Παζιάννα. Μιλάω τώρα. Είναι από την ομαδούλα σου. Τώρα. Είναι από την ομαδούλα μιλάω σου. Τώρα. Έτσι, εγώ δεν είμαι σκουλίκι προμένο και τρισάθλιο. Δεν με λέει έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλεις. Το να συζητάμε για το αν θα έρθει η απόφαση του UEFA και τη FIFA. Σε ζηλεύει, και μήπως έρθει, ζηλεύει. Είναι ουτοπικό. Σε ζηλεύει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Σε ζηλεύει, για καλό είναι να κάνει μια κουβέντα. Σε ζηλεύει. Ποιος πρέπει να είναι ο σχεδιασμός του ΠΑΣ, πού πρέπει να βαστεί, ποια είναι τα θέλω των οπαδών και πού πάει όλη η ιστορία. Να είσαι καλά, για χαρά. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια, αυτό είναι μια χαρά. Είμαστε θέλος. Περήφανοι και όλα καλά. Να είστε καλά. Ωραία, και καλό απόγευμα. Από τις ομαδούλες της πόλης πλην του ΠΑΟΚ είναι πολύ. Καλησπέρα, έχει γίνει ατύχημα στον κόμμο πηγαίνοντας για Τριανδρία από Παγεωργείο. Έχει του μπάρει ένα αυτοκίνητο. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει άνθρωπος που έχει χτυπήσει. Πώς αλλά είναι δυνατόν στον ίσιο δρόμο να του μπάρουν τα αυτοκίνητα? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σου πω πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Ο δρόμος έχει ανάποδες κλίσεις. Να μην τρέχετε. Ο δρόμος έχει ανάποδες κλίσεις. Ο κόσμος έχει πολλά στο κεφάλι του. Ναι. Κάποιοι δεν φροντίζουν πράγματα για το αυτοκίνητο, είτε για οικονομικές δυσκολίες, ναι, είτε από αμέλεια. Πολύ ωραία. Θέλει πολύ, ναι, να πατήσει λίγο τον γκάζι παραπάνω και να, εκεί που πάει από στην υποτιθέμενη ευθεία, στροφή δεξιά με ανάποδη κλίση και να του μπάρει. Δεν θέλει. Μάλιστα. Οπότε άστο. Ράπο Κλάους έβαλε ένα γκολ κόντρα στην Τότεναμ. Και τι σημαίνει αυτό? Έβαλε. Ότι έβαλε γκολ κόντρα στην Τότεναμ. Στην κόντρα. Ναι. Μάλιστα. Τι έγινε, ρε καράφλα κουτσομπόλα, που μόνο εσύ άκουσε, αν σου νοσιάζει τη Γερμανού την Τεκναζού και σε ενόχλησε κιόλας, λέει 860. Όπα. Δεν με ενόχλησε καθόλου. Απλά ήταν ψέματα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τον Χατζη Ισαΐα και την 59χρονη Ναταλία Γερμανού. Μάλλον εκεί του Μετρόπολη, μάλλον και στον Ερακλή δεν ακούν Μετρόπολη, αλλιώς θα ήθελαν κανένα φάκελο του διαγωνισμού, όπως και πληρώσουν κανένα χρέος. Ρα πόσε ομάδες κύριζονται για τον Άβελ. Θες να τον πεις? Ήξερα ότι σκιζότανε πριν από 2,5 μήνες η Τρίπολη, δύο φορές του έκανε πρόταση και δεν πήγε. Πού ξέρω ότι δεν σκίζεται και τώρα. Σου λέω ότι ήξερα. Γιατί το, ο φίλος και ξέρω ότι ο Γκέραρτ προσπάθησε να του βρει ομάδα στην Ολλανδία. Η μία ομάδα είναι ο Αστέρα με δεκαπλάσια χρήματα. Λέει, το είπε συνάδελφος σε άλλο ραδιόφωνο. Τέλειος. Άμα δεν πάει κορόιδο. Αν διαρρέει αυτό πράγμα. Είναι μεγάλο κορόιδο, το λέω εγώ. Πάμε αν στο πιστεύει ότι ο Ηρακλής μπορεί να βγάλει άγκρη αυτή τη χρονιά. Τελευταίος. Πάμε στο τελευταίο. Ό,τι πει ο ηχολήπτης. Έλα, φίλε. Χαιρετώ τα Αλάνια. Καλώς το να. Καλά είμαστε. Καλώς το Φουμάντσου. Τι έγινε? Δεν πήγες στο Μακεδονία Μπάλας θες? Πού να πάω? Στο Μακεδονία Μπάλας. Τι να κάνω εγώ, κύριε φίλε? Πήγανε για τις ενώσεις, ρε φίλε. Λευτέρη, στοίχημα παίζεις? Παίζω. Θες να οικονομήσεις? Ποιο θέμα? Τώρα είναι, είμαι εκνευρισμένος έξω φρενών γιατί το βλέπω το έργο και τέλος πάντων, αλλά ανεβάζαν άλλη απόδοση, οπότε μπορεί να το σώσουμε. Τι είναι, ρε κόκκινε? Το 2-15 του ΠΑΟΚ έγινε 95. Ο άσος. Ναι. Ωραία. Και το over είναι 2-15. Λοιπόν, παίξε άσο και over. Το over είναι 2-15. Ναι. Παίξε άσο και over τον ΠΑΟΚ. Λευτέρη. Ακούω. Παίξε άσο και over τον ΠΑΟΚ. Και χρωστά θα είναι η Τούμπα Καμίνη και οι παίχτες πρέπει και να βγάλουν φυσικά. Ναι, όντως θα έχει 45 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι Καμίνη όντως. Από την υπερβολική θερμοκρασία. Αφού δεν πωλούνται εισιτήρια, ρε. Εσείς κόκκινε, στάσου λίγο ρε, στάσου εδώ ρε. Δεν μου λένε, κόκκινε, εσείς πώς θα μαζευτείτε στην Αριστοτέλους, θα τη γεμίσετε? Την Αριστοτέλους? Ναι. Όταν χρειάζεται τη γεμίζουμε. Θα τη γεμίσετε? Το έχουμε κάνει κι άλλη φορά. Τι θα φωνάζετε, ρε κόκκινε? Φύγε. Φύγε. Και δεν πάτε στο μαγειρό ηλέκτρα πάνω. Ήταρο Αλφακλής, χίλια χρόνια Ηρακλής. Ήταρο Αλφακλής. Και δεν πάτε στο ξενοδοχείο του Πίτερ. Πρέπει να κάνετε συλλαλητήριο. Θέλουμε να δώσουμε άλλη γοητεία και χρώμα στην πόλη. Κοίταξε να δεις. Η συνήθεια που έγινε λατρεία είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Δηλαδή. Εμπρός να κάνουμε πορεία. Για πορεία πρώτοι είμαστε. Ο Παπαθανασάκης δεν σας δέχτηκε. Και να κάνετε πορεία. Αυτό. Ο πληθυντικός. Ναι. Πού κολλάει? Δεν σας δέχτηκε. Πήγα εγώ και δεν με δέχτηκε. Καλά, εσύ δεν πας ούτως ή άλλως. Καταρχήν, ούτως ή άλλως ήμουν ο μοναδικός που δεν του έδωσε ποτέ το τηλέφωνό του. Ούτε μου έδωσε το τηλέφωνό του, ούτε του έδωσε το τηλέφωνό μου. Δεν είχα παρτίδες μαζί του. Ο μοναδικός. Ο μοναδικός. Σε μένα δεν μπορεί να μιλάς. Μπεκρόπινες όμως με το συγχωρεμένο.
με το συγχωρεμένο Μπεκρόπινα όταν έφυγε από τον Ηρακλή. Πριν δεν Μπεκρόπινε. Και θυμάσαι. Δεν κακό. Και θυμάσαι ότι σου είπε ότι ήταν ο μοναδικός που δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Ποιος? Εσύ δεν ζήτησες. Σου είπε ότι ήταν ο μοναδικός που δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Μπράβο. Και γι' αυτό δεν τον κυνήγησα όταν με κυνήγησε. Ποιος σε κυνήγησε? Όταν χοροπηδούσα πάνω στο Mercedes, θα μπορούσε να με κυνηγήσει. Ποιο Mercedes? Τότε, έξω από το Boulevard des Arts. Συγκινητοποίησης. Δεν έχει σημασία το πότε. Δεν με κυνήγησε. Κάποιος άλλος κυνήγησε. Και το Θεοδωρίδη λες. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, και στο είπε κιόλας. Μην πεις δεν το θυμάσαι. Γιατί υπάρχει και μάρτυρας. Ο γιατρός. Ότι δεν ζήτησες τίποτα από ποιον? Από κανέναν δεν έχω. Από τον Θεοδωρίδη. Γιατί θα έπαιρνε. Ο Θεοδωρίδης τον κυνηγούσε γιατί δεν έδινε. Όπως και τον Παντελάκη. Άμα έδιναν, γιατί ο Πατατούδης όταν έδινε στην αρχή τον είχαν μεγάλη αγάπη. Σε ζήτησα, εσένα σε ζήτησα ποτέ τίποτα. Με ξέρει και άνθρωπο που ζητάει. Από μένα. Γιατί ξέρει ότι δεν θα πάρει φράγκο από μένα. Με ξέρει να έχω ζητήσει από κανέναν τίποτα. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει εσύ. Με νοιάζει εμένα. Ότι σου είπα εγώ τι ζητάς. Εδώ έμαθε ότι η Τεκνατζού πλησίασε το. Ότι παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι η Τεκνατζού είναι με το Χατζη Ισαΐα. Έτσι είπες εσύ. Και το βγάζεις. Δεν έπρεπε στην και αν μάθαινες ότι ζήτησα κάτι, δεν το βγάζεις. Όχι. Αν μάθω κάτι κακό για σένα, στον αέρα θα το βγάζω. Αυτά τα παιδιαρίσματα που κάνουμε, αν είναι άλλο. Αν μάθω ότι πήρες 500.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Θα μου σφίξει και το χέρι. Θα σου σφίξω και το χέρι. Άμα κάνεις μια γερή μπάζα, ας πούμε, μη μου κάνεις κανένα μπακαλιλίκι να πούμε, κατάλαβες. Δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά σε αυτό που λες είμαι σύμφωνος. Σωστό. Άμα κάνεις, να κάνεις. Έτσι. Δηλαδή, να αξίζει το κόμμα. Έτσι δεν είναι, Μαρίνα. Άμα κάνεις, να κάνεις. Να έχουν λόγο να σε βρίζουν. Ψέματα είναι. Όχι, ρε, μαθητή σου είπε. Άμα κάνεις, να κάνεις. Μισές δουλειές. Ή θα γίνεις ή θα έχουν λόγο να σε βρίζουν. Θα γίνεις Παπαγεωργόπουλος, αλλιώς άμα γίνεις μπακάλι, μπακάλι θα γίνεις. Και αυτοί οι ψιλικαζίδες. Άμα κάνεις, να κάνεις. Μια χαρά είναι. Άμα βγει ο Άκης να δεις. Ο Άκης έξω είναι κόκκινο. Άμα βγει ο Άκης. Ο Άκης έξω είναι. Εσείς, δεν στο είπε ο Ευαγγελάτος, η Τρέμη και η Στάη. Εσείς έξω πρέπει να φάγατε μαζί. Έξω είναι. Εσείς πρέπει να φάγατε μαζί για να το λες. Εσείς πρέπει να φάγατε μαζί. Λοιπόν, αν θέλετε από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο, Αφή Κωνσταντινίδη, από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ στο 18133 και με γραπτή εγγύηση για την ημέρα του Σαββάτου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη να πει τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καναλάκη, Κυριάκο και στο Κετάνια Δήμου. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, 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 αύριο.